Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνου έντικα. Τα λιρά μόνου έντικα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Θα είμαστε παρέα από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ σε 95,5 των FM της Κακομοίρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη Δήμηση των Ήχων. Το σκουπίδι είναι πίσω. Θανάση Καραμπάκας Production. Η Λίλα Γουλιώνη και η Παναγιώτα Χαλκιά στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Κωστής Ραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Εσύ κρατάς την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητό σου, τηλεφωνείς στο 18133 και παίρνεις την οριστική διαγραφή του οχήματός σου γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και αν είστε από εκείνους που ψάχνουν μια ευκαιρία για να αποδράσουν, ή αν είστε από τους άλλους που λατρεύουν οτιδήποτε έχει σχέση με την τεχνολογία, αυτή η είδηση σας ενδιαφέρει. Τώρα η Mastercard συνεργάζεται με το Πλαίσιο και μαζί σας δίνουν την ευκαιρία να διεκδικήσετε 3 μοναδικά ταξίδια στις Μπαχάμες και απίθανα δώρα τεχνολογίας. Κάντε τις αγορές σας με Mastercard ανέπαφα στα καταστήματα Πλαίσιο, τηλεφωνικά ή στο πλαίσιο.gr με χρήση Masterpass και μπείστε αυτόματα στην κλήρωση. Ποιος ξέρει, μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο Facebook σελίδα της Mastercard και στο πλαίσιο.gr. Η Εσκιά της Μπαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών είναι μαζί μας και φροντίζει για όλους εσάς για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο το οποίο θέλετε με εγγύηση κατώτερης τιμής. Το λέμε, το ξαναλέμε,
Κάποιοι δεν μπορούν να το πιστέψουν, αλλά όσοι πήγαν να αγοράσουν δεν το έχουν μετανιώσει ποτέ. Είτε πάτε για Σκόντα, τα οποία τα βρίσκεται αποκλειστικά στην Εσκιά Μπαροδήμος, είτε Kia, είτε Hyundai που τα σπάνε τον τελευταίο καιρό, τότε μπορείτε να αποκτήσετε το νέο σας αυτοκίνητο με την καλύτερη τιμή οπουδήποτε αλλού. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596, εκεί που θα μάθετε πολλά περισσότερα. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται και φυσικά το Μετρόπολης 95,5 σου πληρώνει το μισθό της χρονιάς, καθώς μπαίνοντας στο metrosport.gr πάνω πάνω υπάρχει ένα banner, κάντε ένα δεξί κλικ, μπαίνετε, συμπληρώνετε τα δικά στοιχεία, διαβάζετε τους όρους του διαγωνισμού και καθημερινά από τις 9:20 το πρωί μέχρι τις 8:20 το βράδυ γίνονται κληρώσεις, όπου έχετε 30 λεπτά με το που θα ακούσετε το όνομά σας για να επικοινωνήσετε με το Μετρόπολης 95,5 και να διεκδικήσετε το μισθό της χρονιάς στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου live στον αέρα του Μετρόπολης, παρουσία συμβολεογράφου για το αδιάβλητο του διαγωνισμού. Ως τι καλησπέρα. Σπαγάμεσαι. Ωραία. Ναι, η Μάσταρ κάνει το πλαίσιο. Τέλεια. Εντάξει, γιατί όχι. Να μας στείλει και εμάς καμιά 3-4 μέρες. Σπαγάμες. Στην Μπαχάμες. Έχεις ανάγκη από ταξίδι. Κοίταξε κόκκινη. Άμα είναι να πάω στη Λάρισα ή στη Βέρεια ή στην Κομωτινή ή στην Αθήνα, δεν έχω ανάγκη να πάω. Ναι. Άμα είναι να πάω Σπαγάμες, πάω φουλ. Είναι οι Μπαχάμες. Σπαγάμες είπε. Και λέμε στις Μπαχάμες. Στις Μπαχάμες. Ναι. Ωραία. Θα πάρω το αεροπλάνο, πάω 5 μέρες Σπαγάμες, τουλάχιστον 5 μέρες. Πάλι διαστρεβλώνει. Διαστρεβλώνω. Λέει. Να με πάρουν, ξέρω εγώ, με το αεροπλάνο, να μπω. Τουλάχιστον άμα πέσει το αεροπλάνο, πέσει Σπαγάμες. Τι να πέσει, ξέρω εγώ, στο Αιγαίο Πέλογος να με φάνει καρχαρίες και τα δελφίνια να πούμε. Λέγε, τι κάνεις, καλά είσαι. Υπομονή κάνει. Υπομονή κάνει. Μέχρι να πεθάνεις, υπομονή θα κάνεις. Η ζωή μια τυραννία είναι. Κατάλαβες. Τυραννία είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Απολαμβάνεις μια, δυο, τρεις καταστάσεις, ξέρω εγώ, ξανά πάλι στην ταλαιπώρια. Είναι. Πώς. Λίγες οι χαρές, πάρα πολλές οι λύπες. Άμα είσαι αυτά τα μούτρα, ενώ άμα είσαι χαζοχαρούμενος σαν και εμένα, μπορείς να χαίρεσαι λίγο περισσότερο, κατάλαβες. Δεν σε απολαύσει τη ζωή. Να ξυπνάς και να λες. Είμαι πάνω από το χώμα μία μέρα ακόμα. Εγώ λέω δόξα τω Θεώ, εσύ λέγε. Εσύ λες δόξα τω Θεώ. Ναι. Δόξα εσύ τω Θεώ. Το λες. Ναι, άλλος λέει δόξα τον Αλλάχ, άλλος λέει κάτι άλλο. Εντάξει, ο Θεός ένας είναι. Εσείς τον κάνατε 50 θεούς διαφορετικούς. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Λοιπόν, Αλλάχ, Θεός, Ιησούς, Βούδας, ξέρω εγώ, ο δικός σας Θεός είναι ο σωστός. Τον αλλών είναι ο λάθος. Έτσι ξέρω εγώ τόσα χρόνια στην γη. Δεν γίνεται καλά. Πολλά περίεργα. Τι έγινε, αυτά τα περίεργα μου αρέσουν εμένα. Τα περίεργα, τα άλλα τα φυσιολογικά δεν μ' αρέσουν, τα περίεργα μ' αρέσουν. Για πες κανένα περίεργο να μάθει. Έγινε κάτι το οποίο μου διέφυγε. Και... Εσένα! Ναι, ναι, μου έλα, πώς διέφυγε. Εσένα σου διαφύγει. Μου διέφυγε και δεν μπορώ να το χωνέψω. Για πες, δεν μπορώ να χωνέψεις. Ναι. Πιες δύο-τρία ουίσκι, χωνευτικά είναι. Όχι. Ναι. Σου ρωτεί θα πιω στο τέλος του πρωταθλήματος. Ναι. Λοιπόν, σοβαρά τώρα μιλάω. Πες το να το μάθω. Η παρέτηση του Μαρίνου Ζουνίδη. Ωραία. Δεν το περίμενα. Ναι. Ναι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Ωραία. Ήταν κάτι το οποίο μου προκρίνησε εντύπωση. Κοίταξε, ένας εργαζόμενος, ο οποίος είσαι ένα περιβάλλον που ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχει, έχει τοξικότητα. Ή ζει ότι βλέπει ότι δεν γίνανε αυτά που περίμενε να δει. Διότι φορτίζεται συναισθηματικά. Καλό είναι να αποχωρήσει και να φύγει. Αν παραμείνει δηλαδή, κάνει κακό στην ψυχική του υγεία, καλά κάνει και φεύγει. Φεύγει επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Πού να φύγει, λέει. Επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Αποτυχημένος φεύγει. Γιατί. Γιατί η ομάδα του δεν κάνει πρωταθλητισμό. Λοιπόν, πρώτον. Πρώτον. Ο Ζουνίδης έχει ένα βαθμό λιγότερο από πέρσι. Δεν με νοιάζει τι έχει ο Ζουνίδης. Δεν κάνει πρωταθλητισμό. Κάθε πρωτάθλημα, κόκκινε, είναι διαφορετικό από τα άλλα. Δεν διαφωνώ. Εγώ παραθέτω στοιχεία. Πέρσι τι ήταν. Πέρσι ποιος ήταν προπονητής. Ο Χιμένεθ ήταν. Ο Χιμένεθ. Ναι. Τι πέρσι, λοιπόν. Τι θα πει πέρσι. Δεύτερον. Έβαλε την ομάδα στους ομίλους του Champions League. Τι έβαλε. Την ομάδα στους ομίλους του Champions League. Αυτό τι είναι, επιτυχία είναι. 30 χαρτιά που πήρε ο Τίγρης και τα ρίξε στο γήπεδο. Άσχημα είναι. Το πρωτάθλημα είναι, ποια χαρτιά. Δηλαδή, επειδή ο Λιβάγια έφαγε το τυρί από τον άλλον και τον έκατσε μια κλωσιά, ναι. Και έφαγε τέσσερις αγωνιστικές, φταίει ο Ζουνίδης. Δεν κατάλαβα. Δεν φταίει ο Ζουνίδης. Όχι. Γιατί δεν φταίει. Τι θα κάνει, θα πάει τον Λιβάγια, τον πει πρόσεχε, μη σου κάνει καμιά μαγιά ο άλλος και τιμωρηθείς. Συμφέρον. Εγώ, άμα πιάνουμε στα χέρια, ξέρω εγώ με τον Γρηγοριάδη τον Μπούζο, δεν θα φταίει ο Ανδρώνης που δεν θα μας έχει σε μια τάξη. Όχι. Εσύ φτάσεις, όχι. Που είσαι ζαβό. Εγώ είμαι ζαβός. Ναι, να, εγώ που είμαι ζαβός λοιπόν, με έχει βάλει σε τάξη ο Ανδρώνης και ένα ζαβός που λες εσύ ενώ εσύ είσαι normal. Κατάλαβες, να πειθαρχώ και να κάνω. Πώς θα γίνει. Ο Γρηγοριάδης λέει αλλαγή ο Ραπτόπουλος 500%. Πειθαρχημένος, ωραίος,
Μια χαρά. Δεν τσακώνεται, συνεργάζεται. Έχει βελτιωθεί πολύ. Λέω Γρηγοριάδη. Γέρασε. Γέρασε ο Γρηγοριάδη. Ο Γιώργος λέει ότι να είναι. Αγέρασε ο Γρηγοριάδη. Γέρασε. Άμα λέει τέτοια πράγματα ο Γρηγοριάδη, ναι, πάει. Ναι. Το χάσε. Εσένα δεν πολύ χωνεύει. Εσένα κοντράρι να πούμε. Πρωτόπουλο λέει πολύ καλό. Α μην με χωνεύει. Σαν μεγαλύτερο πρέπει να του σεβόμαστε. Α μην με χωνεύει. Στα χρόνια πάνω στη δημοσιογραφία, 10-12 χρόνια παραπάνω, 15, μην κολλά πολύ να πούμε. Πάνε στα θέματα τώρα εσύ. Ο Ζουνίδης λοιπόν φεύγει αποτυχημένος γιατί η ομάδα του δεν κάνει πρωταθλητισμό. Εγώ δεν σου λέω να το πάρει. Δεν κάνει πρωταθλητισμό. Και φεύγει αποτυχημένος γιατί πήγε ένα μοντέλο ποδοσφαίρου που δεν ταιριάζει στην ομάδα του. Επέμενε σε αυτό. Θα ρίσκει και την Μπαρτσελόνα να πούμε ή τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έφαγε τις φαλιάρες τις ποδοσφαιρικές πάνω στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Και ο κύριος Ζουνίδης φεύγει ως αποτυχημένος από την ΑΕΚ. Πόσους βαθμούς είναι διαφορά από τον Ολυμπιακό? Εγώ δεν σου λέω από τον ΠΑΟΚ που πάει τρένο. Πόσους? Έξι. Εμένα ρωτάς, ρε. Με ρωτάς, τι πρέ. Θα σου πω. Δεν έχει πρέ. Πανεύκολο. Λοιπόν, θα πω και 8 βαθμούς. Πόσο είναι? 8 βαθμούς. 8 βαθμούς πέρα από τον Ολυμπιακό. Ναι. Και πόσο από τον ΠΑΟΚ? Συν 6. Συν 6, 14. Συν 2 ΠΑΟΚ που είναι 16. 16 βαθμούς από τον πρώτο και είναι επιτυχημένος. Αποτυχημένος. Τι είναι? Ακούγεσαι. Τι φυσικά ακούγουμε. Τι ΑΕΚ έχει. Τον Ατρόμητο έχει, τη Λεβαδιά έχει. Τι ΑΕΚ έχει. Ακούγεσαι. Ακούγομαι. Ο άλλος φυλάχτηκε. Το πήγε το μάστο 1-0, ο Ζουνίδης ήθελε να το παίξει Γκουαρδιόλα. Φάτινα, πάνε στο σπίτι τώρα μέχρι το Μάιο-Ιούνιο και τα λέμε από τον χρόνο. Δεν μπορέσε να πάρει τον ΠΑΟΚ με 10 παίκτες. Προσπάθησε να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Τι προσπάθησε? Καλό ποδόσφαιρο. Πάω να κάνω και εγώ καλό. Δεν έπαιζε όπως ο Χιμένεθ, ναι. Να πηγαίνει μόνο για τα ποδόσφαιρα. Στην ιστορία ποιος έμεινε, ο Χιμένεθ ή ο Ζουνίδης? Ο Χιμένεθ. Τελειώσαμε, ας το ποδόσφαιρο. Αν δεν πετούσε εκείνο το ρολό χαρτί. Δεν ξέρω αν δεν πετούσε. Με το αν δεν ζω εγώ στη ζωή. Το αν και το ένα και αν το άλλο και εσύ αν δεν τράκαινες και εγώ αν είχα 5 πόντους μπόι παραπάνω θα έπαιζα αλφαεθνική. Άστα αν. Τι θα έπαιζες? Μετά αν δεν ζεις. Επιστροφή Μανώλο και ανανέωση Μόες. Επιτέλους μια καλή μέρα για την ΑΕΚ. Τα συνδέεις αυτά δύο? Ποια συνδέω? Το ότι ο Σιμόες ανανέωσε. Ταυτόχρονα με την παρέτηση και την πιθανή πρόληψη Χιμένεθ. Όχι, δεν τα συνδέω. Πώς τα συνδέω δεν μπορώ να καταλάβω. Θα πήρε παραπάνω Φράγκο ο Σιμόες, άλλη ομάδα δεν βρήκε να τον πάρει το Σιμόες. Αυτό το δεύτερο πήρε. Δεν το βρήκε. Εγώ πιστεύω ότι όπως ο Μπακασέτα δεν τον πήρανε. Κοίταξε από εδώ, κοίταξε από εκεί, έβαλε λιτούς και δεμένους. Έτσι ακριβώς. Είδε ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Πώς θα τον πάρει? Εντάξει, τι είναι ο Μπακασέτα? Δεν βριστήκανε κιόλα με την ΑΕΚ. Απλά του είπανε στον πάγο αφού δεν υπογράφει. Στον πάγο. Είπανε ρίχνουμε νερό στο κρασί μα. Και του είπα ότι τα θέλετε αυτά που σα πρόσφερα. Τα θέλουμε. Καλώς τα παιδιά μου. Μπορεί να τα πάρει αλλού Μπακασέτα. Σε θέλει ο Ολυμπιακός? Όχι. Σε θέλει ο ΠΑΟΚ? Δεν σε θέλει. Τι να σε κάνει Μπακασέτα σε ένα ο ΠΑΟΚ, αφού είσαι πιο αργός και από το θάνατο? Τι να σε κάνει? Ένα ποδάρι έχει αριστερό, βολίδα και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Είδες, άμα έχει καλούς συνεργάτες. Μου φέρε ο Ποκολόκο τον καφέ μπροστά εδώ πέρα. Εσένα το κάνει αυτό. Αυτές οι μικρές χειρονομίες μετράνε στη ζωή. Ορίστε. Γι' αυτό είσαι μαύρος. Γι' αυτό είναι μαύρος. Γι' αυτό είσαι μαύρος. Ναι. Σε κάνει ό,τι θέλει τώρα αυτός εδώ. Ο πιο ηλίθιος λευκός να του φέρει το καφέ ο Ποκολόκο. Εγώ το πιο ηλίθιος. Δηλαδή, στο πιο ηλίθιο. Καλά δεν τρέπεσαι. Εσύ αρχηγός φιλίου στο Κονγκό και φέρνει το καφέ σε αυτό το βλάξ. Είναι δυνατόν. Ξέρεις κάτι. Ξέρεις κάτι. Ο Ποκολόκο. Έχει άριστη... Πασχάλη το λένε. Ναι. Έχει άριστη σχέση μαζί μου. Το ξέρω. Και μαζί μου. Μαζί σου δεν έχει τόσο άριστη σχέση. Για να τον... εντάξει. Γιατί σε δύσκολες στιγμές ο ένας με τον άλλον αλληλοβοηθήκαμε. Τι κάνατε? Αλληλοβοηθήκαμε. Για ξαναπέστε. Αλληλοβοηθήκαμε. Το λέω στις Μπαχάμες. Ναι. Το διαστρεβλώνει και τώρα δεν ξέρει να πει αλληλοβοηθήκαμε. Εσύ πώς το πες? Αλληλοβοηθηθήκαμε. Βοηθηθήκαμε. Θέλει κι άλλο ένα θήτα. Να το. Επειδή εσύ στα θήτα είσαι καλός, ναι. Είπα να το πεις εσύ. Για πες το. Αλληλοβοηθηθήκαμε. Πάμε. Αλληλοβοηθηθήκαμε. 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 Εντάξει. Θα κάνω γλωσσολογία. Λέμε ξημεροβραδιάζει, ξημεροβραδιαζόμαστε και βρίσκει ένα λάθος και το λέει. Βασιλάκη, βάλε αυτό. Εγώ, τι έχω. Ποιος το έκανε? Δηλαδή, μισό λεπτό. Ολόκληρο διαφημιστικό τμήμα. Ας τον πρόλογο. Το ίδια ώρα η Σεφερλή έψαχνε να βρει μια σωστή λέξη καημένη επάνω. Δεν πήγε στο σπίτι στην επανομή να πούμε να, που είχε να μαγειρέψει να κάνει ένα ράνι. Με λέει Κώστα μου λέει, εδώ πάνω που πήγα, αυτός ο κόκκινος. Σημαδιαδόμαστε. Πότα σε. 50 σαρδά με κάνεις. Βρήκε το λιγότερο σαρδαμικό και το έβαλε κοπέλα. Εγώ το κάνω. Αφού κάνω σαρδάμ, γιατί με βάζουν να κάνω σποτάκι? Τι σε βάζουνε? Γιατί να κάνω σποτάκι? Ζητάει ο πελάτης, επειδή είσαι όνομα μεγάλο στην πιάτσα, ναι. Σε λέει ας κάνει ο Γρηγόρης που είναι γνωστός. Ναι. Πάρτε το ένα γλωσσολόγο, ένα φιλόλογο, ένα που κάνει. Γλωσσολόγο, ένα φιλόλογο κτλ. Και εντάξει. Τι να σε κάνω. Τι μπούρδα, ρε. Να λοιπόν... φοράς κάτι το οποίο έχει. Ναι. Δηλαδή να με πεις υπερβολικό. Είσαι. Να με πεις τερατολόγο. Να με πεις χίλια δυο άλλους σατανόγρια. Είσαι.
Να πονέ, ρε, φίλε. Είσαι. Αλήθεια. Ναι. Αλλά να λες πράγματα τα οποία δεν υφίσταται και να μου τα φορά, αυτό με τσακίζει. Έχει τη γοητεία σου, ρε. Δεν υπάρχει ρε, πιο γοητευτικό άντρα από σένα στο ραδιόφωνο, ρε. Στο λέω εγώ τώρα. Μη, θα ζηλέψει η αεροσυνοδό. Εντάξει, τέλειο. Εντάξει. Καλησπέρα και καλή πομπή, σύνδεσμο φίλων Καζαμπάκα. Ωραία. Ρα, πες μου πραγματικά, ρε φίλε. Τι κότες είναι εκεί στον Πειραιά. Δηλαδή. Από το πρωί βγαίνουμε στα ραδιόφωνα για να μα φωνάζουν Βούλγαρου, ανησυχούν ξαφνικά γιατί θα κάνουμε συλλαλητήριο για Μακεδονία. Πώς και πώς περιμένανε, μήπως δεν γινόταν το παιχνίδι, μπας και το παίρνανε, γιατί έτσι ξέρουν τα δύο γκολάκια δεν τα γλιτώνουν. Λοιπόν, καλά, καταρχήν να πω ότι πολύ καλά κάνανε οι σύνδεσμοι και πήραν πίσω αυτό το συλλαλητήριο που θα γινόταν. Μπορεί να το κάνουν οποιαδήποτε άλλη μέρα. Γιατί τι κινδυνεύανε να πάθουν. Επειδή δεν ακούς καλή κουβέντα από τον άλλον, τι θα γινόταν. Σου λέει γίνεται μια στραβή. Θα μας φορτώσουνε ότι εμείς που ξεκινήσαμε το συλλαλητήριο είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί να τους φορτώσουνε. Φορτώθηκαν πέρσι που πέταξε το χαρτί, το άλλο το παιδί, ο φίλος μου, ο Πάντζας, ο γείτονας, πέταξε να πούμε το χαρτί και έγινε αυτό που έγινε. Γιατί να ξαναγίνει φέτος. Γιατί να κάνουν συλλαλητήριο τη μέρα του παιχνιδιού και να μπουν σε μπελάδες. Καλά κάναν οι άνθρωποι, σου λέω το πάμε άλλη μέρα. Μαζί τους την άλλη μέρα. Και εγώ θα πάω. Άμα κάνουν άλλη μέρα. Τώρα δεν. Θα πεις την αλήθεια. Ναι, να πω την αλήθεια. Δεν είναι. Ούτε. Υπήρχαν ενστάσεις. Τι ενστάσεις. Μεταξύ των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Βεβαίως σου λέει την ίδια μέρα που θα κάνουμε. Καλά κάνανε. Και δεν το κάνανε. Εγώ του δίνω συγχαρητήρια. Το παίρνουν πίσω. Τι, γιατί. Θα λες όλη την αλήθεια. Πες την, εσύ πες την, τη μισή δεν είναι άλλη. Λοιπόν, λέει, γιατί. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποια συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση. Έχει και αριστερούς και δεξιούς και ακροδεξιούς και κεντρώους και ό,τι θέλει. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα έχουν έρθει και σε κόντρα για αυτά τα ζητήματα. Παίξαν και ξύλο. Ναι. Εγώ το λέω εξευγενισμένα. Εγώ το λέω πως έγινε στην πραγματικότητα. Ένα τέτοιο συλλαλητήριο θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλα θέματα. Τα είπαμε ρε τα είπα χθες εγώ πρώτος. Και χωρίς λόγο ναι, να, γίνει να δημιουργηθεί πρόβλημα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός λοιπόν, δεν το πετυχαίνει με το συλλαλητήριο. Πάμε παρακάτω. Καλά κάνατε και το διαλύσατε. Λοιπόν, ωραία. Είναι προς όφελος του ΠΑΟΚ, δηλαδή ναι. Γιατί βάζουν πάνω από οτιδήποτε άλλο το καλό της ομάδος. Έτσι. Δεν λέω εγώ ότι αυτό, γιατί θα βγει κάποιος να πει καλά. Θα πει κάποιος καλά, ρε, η πατρίδα είναι πάνω από την ομάδα. Φυσικά και όχι. Τι είναι η, πατρίδα? Η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα. Ποια πατρίδα, η πατρίδα και αυτή η εταιρεία είναι. Αλλά. Ποια πατρίδα. Αλλά. Σύμφωνα με εμάς απλούς κοινούς πληθυντούς. Καλά, εμείς είμαστε αν εσύ είσαι διαπλεκόμενος και έχει συμφέροντα από τους πολιτικούς. Γιατί έτσι μιλάς τώρα, θα ρίξεις και έχεις. Πατρίδα είναι εταιρεία. Σαν εταιρεία τη βλέπω. Άλλο πώς, δεις, εσύ δεν μπορεί, εγώ και εσύ δεν μπορούμε να τη δούμε. Είναι γλυκό μαγόρι. Κάθε άνθρωπος έχει δύο μάτια. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν και έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους να είχαν τα μάτια να βλέπουν. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του πραγματικότητα, έχει τη δική του οπτική. Εσύ μπορεί να βλέπεις την πατρίδα σου να βγάζει τη σημαία έξω. Εγώ βγάζω έξω τη σημαία της Alpha Bank, της Eurobank. Και αυτή είναι η σημαία μου έναντι της πατρίδας. Βγάζω σημαία, δεν βγάζω την ελληνική σημαία. Για μένα η πατρίδα είναι μια συναλλαγή. Ωραία. Τα συναισθήματα μου τα έντονα, τα έχω για τη γειτονιά μου. Τα έχω για τα μέρη που γεννήθηκα, που πέρασα εκεί. Είναι πατρίδα σου, γειτονιά σου. Ναι, η πατρίδα μου είναι η γειτονιά μου. Για τη γειτονιά αλλά σου. Αλλά η γειτονιά μου είναι πατρίδα μου. Για η Ελλάδα για μένα είναι εταιρεία. Η για πατρίδα μου, σταμάτα λίγο να εκφραστώ. Για τη γειτονιά σου. Άκου. Θα γίνεις εσύ. Τι έγινε, Ζαΐρης. Ζαΐρης. Αφήνουμε τα πάντα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Γιώργο. Απλά να μεταφέρω λίγο αν έχετε και εσείς το χρόνο και την καλή. Έχουμε. Ό,τι θέλετε. Ενδεικτικό του δείγματος πόσο πολύ υπολογίζει φυσικά το μάτς με τον Ολυμπιακό ο κύριος Λουτσέσκου. Έχει αφήσει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές εκτός αποστολής για το μάτς με τον Πανιόνιο. Α, ωραία. Είναι χαρακτηριστικό, παιδιά, να σας πω ότι ως δεύτερος θερματοφύλακας είναι ο Παπαδόπουλος, δηλαδή ο Πασχαλάκης ο πρώτος. Και από εκεί και πέρα Λίρα, Τζιγκερίνια, Γιαννούλης, Τόσκα, Μαλεζάς, Ίγκασον, Σάκχοφ, Μίσιτς, Ολιβέιρα, Πέλκας, Ελ Καντουρί, Λινιός, Ενρίκη, Άκπομ, Σφιντέρφη, Καρέλης. Καταλαβαίνετε δηλαδή με μια μικρό... Τι είναι έξω, αγόρι μου, ότι είναι έξω και ο Βαρέλα και ο Κρέσπο. Είναι έξω ο Μάτος, είναι έξω ο Μαουρίσιο, είναι έξω ο Μπίσεσβαρ. Νομίζω και ο Άκπομ είναι έξω. Όχι, ο Άκπομ είναι μέσα. Αλλά μιλάμε τώρα για παίκτες, δηλαδή οι τρεις από τους τέσσερις της άμυνας, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Μάτος είναι έξω. Ο Μαουρίσιο είναι έξω, ο Μπίσεσβαρ είναι έξω. Οπότε έχουμε πάρα πολλές αλλαγές και στην αποστολή να σας πω ότι είναι για παράδειγμα ο Μαλεζάς. Επομένως πάμε για μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα. Φυσικά σημείο αναφοράς είναι ότι είναι και ο Ίγκασον μέσα στην αποστολή και ο Ολιβέιρα. Αυτούς θα τους δούμε πιθανόν. Εγώ πιστεύω ότι τον Ολιβέιρα σίγουρα θα το δεις έστω και για ένα ημίχρονο. Ωραία. Ο Ίγκασον επειδή προέρχεται από ένα διάστημα που έκανε προπονήσεις απλά και δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό, θεωρώ ότι ως φαβορή φαντάζει το δίδυμο Τόσκα Μαλεζά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τέλεια. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αρχή του αγώνα, έτσι. Κάτι άλλο. Δεξί μπακ ποιο θα βάλει. Δεξί μπακ ή θα βάλει τον Βιερίνια,
για να παίξει αριστερά ο Γιαννούλης, ή θα βάλει το Λίραντζι να του δώσει την ευκαιρία να παίξει. Ωραία. Ωραία. Κάτι άλλο. Αυτά. Και φαντάζομαι Μίσιτς βασικό, έτσι, από τη στιγμή που απουσιάζει ο Μαωρίσιο για να ξεκουράσει. Ο Μίσιτς είναι πιο έτοιμος από τον Ολιβέιρα. Φυσικά, γιατί ο Μίσιτς μέχρι την τελευταία στιγμή έκανε και αυτός φυσικά προπονήσεις. Ο Ολιβέιρα είναι πιο έτοιμος αγωνιστικά. Ναι. Έτσι, απλά το αβαντάζ για το Μίσιτς είναι ότι είναι 2,5 εβδομάδες στην Τούμπα. Ο Ολιβέιρα είναι μία εβδομάδα. Είναι πιο λίγο, μάλιστα. Ναι, ναι. Πάντως Γιώργο, το μήνυμα της ημέρας έχει έρθει για σένα. Ναι. Ο Τσίπρας πάει για Νόμπελ Ειρήνης. Το είδα, το άκουσα, ναι. Το ξαναδιαβάζω γιατί δεν το άκουσαν όλοι. Ναι, ναι, ναι. Ο Κομίνης για καλύτερος διαιτητής, ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, Ζαΐρη σε βλέπω για Πούλιτζερ. Ναι, για τόσο πολύ με συμπαθούν, γι' αυτό. Τι κακός είναι αυτός, αλλά είναι έξυπνο. Είναι έξυπνο. Όχι, είναι έξυπνο, τον αποθέωσα και εγώ στην εκπομπή που βγαίνει τον πάγκο. Νιώθει. Εντάξει, είναι έξυπνο το μήνυμα. Εντάξει, ωραίο. Ναι, φίλε, αυτά είναι ωραία μήνυματα. Δεν βρίζει, ρε φίλε. Εντάξει, ναι, για όλο. Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία το ανέφερα. Όπως θέλει, μίλησε για Μπαχάμες και στέλνει άλλο μήνυμα. Γραπτό που λέει, πας Μπαχάμες. Βλέπω να πέφτει εκεί ο τουρισμός. 99%. Λοιπόν, λοιπόν έγινε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την είδηση. Αυτό αναδεικνύει κάποια πράγματα. Λοιπόν, πατρίδα μας είναι οι παραστάσεις που έχουμε με τους ανθρώπους μας. Οι καλές και οι κακές. Είναι η εταιρεία που δουλεύουμε. Είναι οι δουλειές που κάνουμε. Οι φιλίες μας. Το σχολείο μας. Οι συμμαθητές μας. Τα άλλα είναι το παραμύθι. Τα άλλα είναι χρήματα. Τα άλλα είναι εταιρείες. Τα άλλα έχουν υποστεί αλλοιώσεις και έχουν διαβρωθεί. Άντε, μπράβο. Αυτό θα λες. Λοιπόν, για το συλλαλητήριο, μια και έγινε κουβέντα. Συγχαρητήρια που το πήραν πίσω. Είχαν γρήγορα ανακλαστεί. Όχι. Εγώ δεν πω συγχαρητήρια που το πήραν πίσω. Εγώ θα πω. Είναι καλό. Να είσαι σε εγρήγορση και να βλέπεις πού υπάρχουν κίνδυνοι για να τρυπηθείς. Πάντως, ό,τι προστατεύεις για να μην τρυπηθείς, έξυπνο είναι. Δύο πράγματα διαπίστωσα και μια παρατήρηση για σένα. Παρατήρησα σήμερα το πρωί ένα φόβο των φιλάδων του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, ένα μεγάλο σεβασμό. Καλά κάνουν. Καλό είναι. Καλό είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι αποκρύψαμε ότι στο Καφτατζόγλιο βρίζαν τη Μακεδονία και τον ΠΑΟΚ και οι οπαδοί του Ηρακλή. Στη Μακεδονία δεν υπάρχει κάτι που την βρίσκαν ποτέ. Κάνει έρωτα ο ΠΑΟΚ και η Μακεδονία, λέγανε. Δεν υπόθηκε ποτέ. Ίσως το μάτς. 100%. Να κάνεις κι άλλη την πανοπλαστική. Δεν υπόθηκε αυτό ποτέ. Επειδή είσαι ψεύτης και επειδή θα σε διαψεύσουνε. Να με διαψεύσουνε. Εντάξει. Αυτά το αναφέρω έτσι γιατί αναδεικνύει το γεγονός ότι. Έχουν βρίσει τον ΠΑΟΚ, τον πρόεδρό του. Ένα λεπτό. Το πανό. Ένα λεπτό. Και τη Μακεδονία. Όχι. Λοιπόν. Άσε τώρα να έχω την πληροφορία μου. Το παιχνίδι για κακή σου τύχη είχε και τηλεοπτική κάλυψη και άκουγε ο κόσμος. Τώρα άκουσε τι σου λέω εγώ. Αυτό αναδεικνύει τις αριστερές. Σε ποιο λεπτό έγινε αυτό. Δηλαδή εσύ λέω ότι δεν το είπαν. Πότε έγινε αυτό. Ωραία, εντάξει, τίποτα. Πάει σε διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Βότσα Γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer, τηλεφωνείτε 27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Τι είπατε. Λοιπόν, μετά από τεράστια ζήτηση η οποία προέκυψε, ναι. Φέραμε και άλλα. Εσύ. Ναι. Ναι. Μιλάω για το υπέρδιπλο κρεβάτι του goldmall.gr. Α, αυτό το κρεβάτι μας υποσχέθηκε εμένα ο Σκεφτέρης. Ναι. Λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, αυτό που να μην σε δώσουμε και σε ένα κρεβάτι γιατί έχει κάματο. Και το Γρηγόρη άλλο ένα και μίλησε προχθές μαζί του. Ναι. Λέω αν δεν δώσει τέτοιο κρεβάτι γιατί είναι απίστευτο. Μόνο σε πέμπτης κατηγορίας ξενοδοχείο. Σε πεντάστορο ξενοδοχείο. Εγώ σε πεντάστορο δεν έχω πάει. Μια φορά με πήγανε ο Τερλίκας εκεί. Κάνα δεν σε πήγε στο εγώ στον ναι. Στο Δημήτρο Ομάδα. Εσύ με πήγες στον Δημήτρο Ομάδα. Δήθεν ότι ήθελε μια εισπρέσσα να μας κάνει συνέντευξη. Δεν ξαναπήγες. Πώς δεν ξαναπήγα. Τότε πήγα. Πώς δεν ξαναπήγα. Απέντάστερον είναι το. Ναι, γι' αυτό είναι το κρεβάτι ωραίο. Εγώ στο κρεβάτι δεν ξέρω, απλώ στον μπαρ πήγα. Πάω στο μαμαντά να είσαι. Στο κρεβάτι. Πότε πήγα στο κρεβάτι. Πήγα. Μαζί που πήγαμε. Μαζί πήγαμε στο κρεβάτι. Το δοκίμασα, έτσι. Το δοκίμασα, ναι. Πάνε. Χοροπηδούσε, έκανε σαν μωρό παιδί 10 χρόνων. Έλα. Λοιπόν, να πω ότι το κρεβάτι στη Γερμανία που κατασκευάζεται κοστίζει 2.000 ευρώ. Και μπορείτε να το προλάβετε καθώ υπάρχουν ελάχιστα κομμάτια τα οποία βρίσκεται από 499 ευρώ. Είναι ένα κρεβάτι με δύο στρώματα, επίστρωμα κεφαλάρι. Και 1,80 επί 2 μέτρα. Για να χωράνε όλοι. Ναι, πολλοί να ξαπλώνουν. Να μπορούν να ξαπλώσουν και πολλοί. Βέβαια, μια απόλαυση έμεινε. Λοιπόν, ναι. Δε στο goldmall.gr και χτύπα το πριν εξαντληθεί. Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, σωστό. Το άλλο που ήθελα να πω.
Ποιο? Να διαβάσω δύο μηνύματα. Έλα, μην διαβάζει τα μηνύματα. Πληρώσανε αυτοί. Α, εντάξει. Ο Χιμένεθ του παράτησε η Επαρέση για να πάει στη Λασπάλμα. Με, ναι, με το μεγαλύτερο μπάτι τη δεύτερη Ισπανία. Ναι. Τα έκανε σαν τα μούτρα του. Μάλιστα. Έμεινε άνεργο και τώρα του ξαναδίνουν δουλειά. Άρα κατακαημένη ΑΕΚ. Το λέει διαφορετικά. Ναι. Σε μια, ζούμε σε μια χώρα που σχεδόν κανείς δεν θέλει τους πρόσφυγες. Οι παοξίδες και οι αεξίδες τσακώνονται πιανού η ομάδα είναι πιο αυθεντικά προσφυγική από την άλλη. Αεξίδες από την άλλη. Σοφώς θα πω ποιος εγώ. Θέλει, γιατί ποιος θέλει τους πρόσφυγες τώρα. Σε θέλει κανείς τους πρόσφυγες. Ο φίλος είναι ορθόδοξος κομμουνιστής και ξέρει τι λέει. Παρότι νομικός και εσύ. Αυτός δεν θέλει τους. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ας πάρει κανένα δυο στο σπίτι του. Δεν ξέρει τι κάνει. Ξέρω τι κάνει. Άμα δεν το ξέρει. Δεν το γνωρίζει. Ένα λεπτό. Εγώ δεν είδα καλό κομμουνιστή να μην έχει παιδιά και να υιοθετεί κανένα Πακιστανάκι. Δεν το γνωρίζει. Εγώ το γνωρίζω πολύ καλά. Άμα τους αγαπάνε τους Πακιστανούς και τους μετανάστες, γιατί δεν παίρνουν κανένα δυο στο σπίτι. Μόλις τους έρθει και καμιά σεξουαλική διάθεση να πούνε τη γυναίκα τους πάω στο καφενείο εγώ, μείνε με τον Πακιστανό και μετά από δύο ώρες να έρθω. Γιατί δεν παίρνουν κανένα Πακιστανό στο σπίτι. Όχι, ρωτάω εγώ τώρα. Ναι. Μόνο ο Ουζουνίδης θέλει. Μπακασέτας, Μάνταλος και κάποιοι άλλοι που είναι για τα σκυλιάδε. Το λέμε. Γρηγόρη, ο Ουζουνίδης. Καλά, καλά. Συγγνώμη, διάβασε το μήνυμα. Γρηγόρη, θες ήμουν στο λαϊκό δικαστήριο και πέθανα με την άντληση στο Facebook με κυμπόκο στο Power of Love. Το είδες. Το είδα. Απίστευτο ήταν. Αφού σου είπα, δεν στα λες σιγά με άσκολο. Το είδα μετά, όταν χαλάρωσα. Εκείνη την ώρα, μην νομίζω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ναι. Ανεβάζω τώρα μια φωτογραφία του Κιμπόκο που είναι. Κιμπόκο ήταν επικός μαζί με τον Αλέξανδρο από την Κόμπα. Καταρχήν τον λατρεύω. Ήταν λατρεμένος. Μισό λεπτό. Ναι. Είναι για να τον πάρω στο θέατρο και να κάνουμε παράσταση. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Οι δυο μας, ναι. Τι πιθανότητες υπάρχουν, ναι, να σε πάρω τηλέφωνο, ναι, και να στο αυτοκίνητο όσο Κιμπόκο. Είναι μία στο εκατομμύριο. Μία στο εκατομμύριο, ναι. Και την ώρα που έχω ανεβάσει την ανάρτηση, τον παίρνω το τηλέφωνο και τον λέω. Για να καταλάβετε και πόσο ζαβό είναι. Το λέω, δεν θα το πιστέψεις. Λέει, γιατί βιάζομαι κι εγώ, αρχίζει τα γνωστά του. Έχω ανεβάσει, λέω τώρα, ανάρτηση στο Facebook που έχω τον Κιμπόκο στο Power of Love. Σιγά τη μπουρδε. Ρε, το λέω. Δεν γίνονται αυτά. Και μου έχει δώσει τον Κιμπόκο να μιλήσω. Δεν απαντάει ο κόσμος. Εσείς έχετε κοινό αυτό. Μπορείτε να συνεννοηθείτε με τον Κιμπόκο. Και εκπομπή μπορεί να κάνετε μαζί. Καταρχήν, ναι, μόνο που είναι πραγματικό παιδί του Διαμαντή. Έτσι. Είναι και δικό μου. Ναι, αλλά δεν είναι και δικό μου. Είναι και δικό μου. Ναι, ναι. Ο Διαμαντής είναι αδερφός. Μακάρι να υπήρχαν τέτοιο παδί. Μακάρι. Ας το κλείψουμε για να πας εκεί να φας τζάμπα να πούμε εκεί πέρα. Ας το κλείψουμε στο Διαμαντή. Εντάξει, καλά. Έλα. Δεν πάω εκεί. Έλα. Και πάνε κανένα ρομαντικό ζευγαράκι. Δεν πάω. Δεν για τα μούτρα σου. Εύκολα. Εγώ χρόνια πήγαινα. Και όταν ήσουν νέος. Το χτίσαμε το μαγαζί. Ναι, τώρα θα τον κρεμίσει. Εμείς αυτό το μαγαζί το χτίσαμε. Ρε, ας εκεί κάνει κοιλιά εκπομπή. Πάνε, τελείωνε. Γρηγόρη, εσύ που πήγες δύο φορές στην Πράγα με το Βόλο του Ηρακλή, μπορεί να μας ενημερώσει με ποιον έπαιζε και τι αποτέλεσμα έχει αυτή την αγωνιστική. Εκτός αν ήσουν ο παδός της μόνο στα πανηγύρια και τώρα την έχει καταλήψει. Έχασε από τον ΠΑΟΚ ένα 3. Λογικά δεν σε χωνεύει ο Γρηγοριάδης Κόκκινος. Δεν ξέχασε τον τρόπο που τον εγκατέλειψε το πρώην ραδιόφωνο που ήσασταν μαζί. Ακόμη και την ημέρα. Τι σου έσαινε στον αέρα. Α, είχατε και τέτοια. Για βγάλτα, για βγάλτα. Να τα βγάλω. Εμένα με συμπαθεί ο Γρηγοριάδης. Δεν ξέρω. Εγώ θα σου πω, φίλε, ότι είσαι ό,τι χειρότερο το σκουπίδι των Ερδιανών. Αυτό τον απαντάζε. Αυτό τον απαντάζε. Δεν τρέπεσαι λίγο, δεν είσαι. Γιατί ειλικρινά, ναι, την ημέρα που παραιτήθηκα, ο Στέλιος ήταν. Ο Στέλιος ναι, ήταν κύριος με κεφαλαία γράμματα. Πάντα είναι κύριος. Αλλά είσαι τέτοιο σκουπίδι. Μη. Είσαι τέτοιο σκουπίδι που λες ψέματα. Μη χαλάς το στόμα σου, Γρηγόρη. Γιατί γράφει, όταν κάποιος γράφει αλήθειες, okay, ναι, όταν γράφει όμως ψέματα, έτσι, όχι. Ποτέ δεν ίσα μόνο καλά λόγια έχει να πει. Ίσου και διευθυντής. Ναι, διευθυντής προγράμματος. Εσύ έβγαζες το πρόγραμμα. Ναι, φυσικά. Γιατί όταν είσαι εδώ το κάνεις μπάχαλο το πρόγραμμα. Δεν το έκανα μπάχαλο. Και βάλα τον Κίρτσο μετά. Ούτε ζήτησα τη διεύθυνση του προγράμματος. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ούτε ζήτησα διεύθυνση του προγράμματος. Εντάξει, καλά, ναι. Άλλο πράγμα ήταν να κάνω. Ναι, και άλλο έκανες. Και άλλο έγινε. Τέλειωσε. Γιατί δεν γίνεται να συμφωνηθεί. Προχώρα τώρα, Γρηγόρη. Ο Ουζουνίδης ήταν αποτυχημένος πριν πάει στην ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό ακόμα. Κακός προπονητής δεν αλλάζει αυτό. Γιώργο, είσαι εμπαθής νομίζω. Καλησπέρα παιδιά. Να το απαντήσω. Το να λες είναι κακός ο Ουζουνίδης, έτσι απλά είναι εύκολο. Πετάς μια λάσπη. Εάν πεις γιατί είναι κακός, γιατί εγώ γνωρίζω τι λάθος έκανε και ο James Bond, νομίζω ότι καλό είναι όταν χαρακτηρίζουμε κάποιους ανθρώπους πάνω στη δουλειά τους να μπορούμε να το εξηγήσουμε το όλο θέμα. Και να επεξηγήσουμε με επιχειρήματα γιατί το λέμε αυτό. Όπως και όταν επαινούμε κάποιον. Δεν είναι ωραίο πράγμα να λες τι ωραίος που είναι αυτός ή τι κακός που είναι αυτός χωρίς να επεξηγήσει από κάποιον. Εμένα με εκνευρίζει αυτό όταν το κάνουν σε μένα. Το κάνουμε και στον Ουζουνίδη τώρα, αλλά θέλω να έχουμε
συγκεκριμένα πράγματα κατηγόριας για τον Ζουνίδη. Εγώ τον Ζουνίδη. Όχι, όχι αόριστα. Τον κατηγορούσα γιατί. Πείτε είναι γιατί. Φούλαρε την ΑΕΚ πολύ. Πείτε γιατί. Τους λέω εγώ γιατί. Όχι, να πούν αυτοί γιατί. Φούλαρε την ΑΕΚ. Ας τον κόσμο να πει τη φουκαριάρα την ΑΕΚ. Τη φουκαρού. Τη φουκαριάρα την ΑΕΚ. Την φούλαρε. Και αρχίσανε με 4-4-2 και έντονους ρυθμούς, ειδικά εκείνο το παιχνίδι με την Μπενφίκα, λυπήθηκα τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Σαν να παίρνεις ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, με 100 άλογα, να το πατάς πρώτη, δευτέρα, τρίτη, δευτέρα, ανέβα, κατέβα. Ή τι να κάνει το βουκαριάρικο το αυτοκίνητο. Στο πετπεζάμε τον τότε θα καταλήξει χαλασμένο. Καλησπέρα στον Κοσμά και στον Άγγελο. Μπράβο. Έτσι λοιπόν, τι έγινε, σου κάνανε καμιά δουλειά με τον προφυλακτήρα. Καλά κάνανε τα παιδιά, χαιρετίσματα. Και αυτό γιατί η ΑΕΚ φαίνεται ότι με την αλλαγή προπονητή θα χτυπήσει το παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι καλό λέει που άλλαξε προπονητή. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα στον Ολυμπιακό μου, παιδιά. Ναι. Το μάτς αν θα γίνει ή όχι, θα το πει η διοίκηση του Ολυμπιακού. Γρίφο σα βάζω. Ποιο μάτς. Το μάτς. Μπορεί να πονέσουν κάποιοι Ολυμπιακοί που το λέω αυτό, αλλά έτσι είναι. Ποιο μάτς. Να γίνει το μάτς και να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟ και το πρωτάθλημα. Ναι. Εγώ προκαλώ, όπως λέω για τους οπαδούς του ΠΑΟ, καλά κάναν. Προκαλώ τους παράγοντες του Ολυμπιακού και τον προπονητή να μην δηλιάσουν στην Τούμπα. Στην Τούμπα ο Ολυμπιακός ερχόταν επί 17 χρόνια και έχανε, αλλά δεν δίλιαζε, έπαιζε. Τα παλικάρια ερχότανε, μπαμ 1-0, μπαμ 3-1, μπαμ 4-0, μπαμ, ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, το περσινό που έγινε, μειώνει τον Ολυμπιακό σαν οντότητα, σαν ομάδα. Δεν είναι αυτό ο πρωταθλητής που έπεσε ένα χαρτάκι. Αυτό και... είναι στρίβιδι από του Αραβούνου. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ πέσανε μπουνιές. Στοπ. Σε καραϊσκάκια κοντρώνε. Τι στοπ. Καλησπέρα Σαρδάνισον και Μπινελίκοσον. Ναι. Και καλή εκπομπή. Ναι. Ραπ τι εκπομπά έκανε στες με Κιμπόκο και Αλέξανδρο. Ρεσιτάλ έδωσαν. Ήτανε ρεσιτάλ θεατρικό. Κοίτα καμιά φορά είναι βοηθάει και το, οι συνεργάτες σου. Μόνο σου σόου δεν μπορεί να κάνεις. Θα πρέπει να είναι στο θέατρο άμα ήταν τότε, θα πήγαινε Βουγιουκλάκη μόνη της ή Καρέζη και θα έκανα να πούμε ή Κατίνα Παξινού μόνη της. Δεν γίνεται. Να ξυπνάει το παιδί. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Καλησπέρα Κωστή και Γρηγόρη. Αντώνης Πάτρα ΠΑΟΚ. Έρχεται ο Χιμένεθ πάλι. Τι τον διώξανε το πριν από 1,5 χρόνο το δουλειά μου. Στην συμπαθέστατη κυρία Γκουλιώνη. Ευχαριστώ πολύ. Α, του άρεσε, του γυάλισε η γυάλισε στην γραμματέα. Μάλλον το μίλησε πολύ ευγενικά. Σε όλους μιλάει ευγενικά, να ξέρεις. Ναι. Είναι μπράβο στα καλύτερα νούμερα των Ευγενών της πόλης μας. Ναι. Ειδικά ο Θουβού. Ναι. Λοιπόν, εσένα. Εμένα θα είναι, γιατί εγώ δεν ξέρω. Ναι. Ραπ να πάρεις Αλέξανδρο και Κιμπόκο στους Μπαχάμες. Εσύ τι πιστεύεις, ότι αν πάρω εγώ τον Αλέξανδρο και τον Κιμπόκο στους Μπαχάμες μια εβδομάδα, θα μου δώσει ένας επιχειρηματίας 5.000-10.000 ευρώ. Όσο κάνουν τα εστήρια, ρε. Όχι, ρε. 5-10. Να τους έχω με τα κοκτέιλ και μια κάμερα και να δεις τι έχει να γίνει στις Μπαχάμες. Σε μένα τα λες. Ή να τους πάρουμε στην Αφρική με τον Κιμπόκο. Με τον, με τον Μπόκο Λόκο. Εκεί να δεις. Αν δεν υπάρχουν τώρα περικέτια να κάνουν τέτοια τα πιο ωραία. Δεν έχει περικέτια τώρα. Τα κίνητα πιο ωραία είναι τα θετικά. Έτσι. Κόκκινε Μανόλο και Σιμόε στην ΑΕΚ βρήκαμε τον Κυπελούχο 2019. Και λέω τα θετικά, ναι, γιατί μία από τις ωραιότερες εκπομπές οι οποίες υπήρχαν στην τηλεόραση ήταν το Candid Camera. Γιατί βρίσκαν τον άλλον ο οποίος ήταν σε φυσική, πήγαινε στη δουλειά του, ήταν κάπου αλλού. Εμάς άμα μας βάλουν Candid Camera κόκκινη. Θα λιποδημήσουν. Άσταρε κόκκινη. Ναι. Ωραία. Ο Ζουνίδης λοιπόν έφαγε το κεφαλάκι του γιατί πήγε με ένα μάξι 100 άλογα να πάει στην Εθνική και να τρέχει και να κάνει σαλτανάτια. Πώς τα είπα, σαλτανάτια. Πατέρα μου έκφραση. Όταν του χαλούσα το αυτοκίνητο, λέγε, το παίρνεις, πετέρας πάμε χαρακτήριζε κάπως, δεν θέλω να το πω, και μου κάνει σαλτανάτια. Άκου σαλτανάτια. Έτσι λοιπόν και ο Ζουνίδης έκανε την άκρη και την πήρε και την έκανε σαλτανάτια. Πήρε στο Κορόλα, ρε, την ψυχή και τον Κορόλα κάνει σαλτανάτια, ρε, μου λέγε. Στράβο και το στόμα. Παλιός Παοξής, μετά έγινε Αριανός. Ο Μηταράς. Θεός χωρέ τον αν υπάρχει Θεός. Αεξάκι, τώρα το πει με βρίζει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα το διαβάσω. Ναι, 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 ναι. Ναι, κόκκινε, όποτε λέει η αλήθεια το μήνυμα, το παραδέχεσαι. Γι' αυτό το παιδί που σε ρώτησε, ποια δημοσιογραφική σχολή τελείωσες, είπες αυτή που ήταν και η μάνα σου. Γιατί αποκλείεται να είμαστε συμφοιτητές. Έτσι βρίζεις τις μάνες, εσύ με ευγένεια, κόκκινε. Αποκλείεται να είμαστε συμφοιτητές. Ναι, ναι. Αν σου φέρω εκπομπές στο αρχείο μου, θα τις παίξεις δημόσια. Αν αποδειχθεί ότι όταν έφυγα, με αποχαιρέτησε με τα καλύτερα λόγια. Θα χάσει 100 χιλιάρικα. Μη ρε Γρηγόρη. Όχι. Θα χάσει 100 χιλιάρικα. Μη βγει τη μορόλεξη στην τσέπη, ρε Γρηγόρη. Θα χάσει 100 χιλιάρικα. Γιατί. Χωρί μαστίγε. Το μάγκα. Το μάγκα αυτό το κάνει και θα λε ότι. Μη βάζει. Εγώ μα. Μη. Και την άλλη φορά ήρθε ένα με 10 χιλιάρικα και είχε να πούμε καραμέλε χωρί το λαιμό. Έχω καλού φίλου. Ζαΐρι έχουμε πάλι. Τι έγινε. Τι άλλαξε. Τι έγινε. Χίλια συγγνώμη, απλά τώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μας υπήρξε ενημέρωση. Ότι. Ήταν λάθος η αποστολή που ανέβασε πριν από λίγο. Α, τη διόρθωσε. Τη διόρθωσε και είναι εκτός και ο Βιερίνια. Πάει και ο Βιερίνια έξω.
Πάει και ο Βιερίνια. Μα σάσκεται. Όχι, δεν πάει. Μου έκανε εντύπωση. Γιατί ναι. Λογικά, επειδή ο Βιερίνια είναι και τη εμπειρία και τη ηλικία. Α, το να πει το ρεπόρτερ. Θα ήταν κουκουλό να είναι. Μην κάνει τον έξυπνο, να μιλήσει ο ναι. Ρεπόρτερ. Όχι, όχι, απλά να μεταφέρω ότι στην αρχή μα λένε ότι οι δύο τερματοφύλακε είναι ο Πασχαλάκης με τον Πνεαρό τον Παπαδόπουλο. Η διόρθωση είναι ότι είναι πλέον ο Πασχαλάκης μαζί με το Ρέι. Βγήκε ο Βιερίνια και βάσει του ΚΑΠΣ ό,τι αφορά τον κανονισμό κυπέλου, δηλαδή δύο κυπέλου, οι δύο νέοι του ΠΑΟΚ είναι ο Λίρατζης και ο Μπαλογιάννης. Δεν ωραία. Είναι μέσα δηλαδή ο Βιερίνια, είναι ο Μπαλογιάννης. Οπότε ο ΠΑΟΚ με Λίρατζη και Μπαλογιάννη καλύπτεται σε ό,τι αφορά και τον κανονισμό κυπέλου. Να είσαι καλά Γιώργο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άρα ο ΠΑΟΚ πάει με δεύτερη ομάδα εκεί. Ευτυχώς που έφυγε ο Ουζουλίνης, γλιτώσαμε από τους χειρότερους προπονητές πέρασαν από την ΑΕΚ. Ποιοι ήταν? Συνέχεια 4-4-2, είτε παίζει με μπάτσα είτε με κάτω ρακούλα. Ναι, πήγε να γλιτώσει την καριέρα του με τον 3-5-2, δεν πρόλαβε. Να πούμε τη γνώμη του φίλου. Ναι. Μιλάει τεκμηριωμένα. Ναι. Επίσης ο Ζουνίδης είχε χάσει και από τα αποδυτήρια. Πέρσι γυάλιζε το μάτι. Φέτος πολύ soft. Για χειμένα δεν ξέρω αν είναι καλύτερη. Αυτό δεν φταίω. Για χειμένα ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη η επιλογή. Αυτό. Τρίτη επιστροφή. Ένα λεπτό. Το καλύτερο πάντως απ' όλα είναι η ανατροπή στο θέμα Σιμόες. Ένα λεπτό. Πολύ ωραία και τεκμηριωμένη άποψη. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εάν δεν γυαλίζει το μάτι το δικό μου. Δεν θα φταίει ο Μπούζας, θα φταίει ο Ανδρώνης. Ή το δικό σου το μάτι. Ή του Γρηγοριάδη το μάτι. Ή του Κανελάκη το μάτι. Εδώ αδικούμε τον Ουζουνίδη. Το ότι δεν γυαλίζει το μάτι των παιχτών της ΑΕΚ, φταίει ο Ουζουνίδης με το 4-4-2 που τους εξάντλησε επάνω κάτω με εξοντοτικούς ρυθμούς. Οι γυμναστές πάνω στην μπάλα καταλαβαίνουν περισσότερο τι λέω. Και ο κύριος Μελισανίδης έκανε τους παίκτες της ΑΕΚ όσοι είχαν κάποιο. Κάποια ψυχική δύναμη να τη χάσουν με τη συμπεριφορά του απέναντι στον εργαζόμενο. Άρα εδώ ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος Ουζουνίδης παρέα δημιούργησαν αυτό το πράγμα που λέγεται καταρακωμένη ΑΕΚ βιολογικά στο σώμα και πνευματικά στο μυαλό. Φταίει και ο κύριος Μελισανίδης γιατί την είδε να πούμε εργασιακό μεσαίωνα στην ΑΕΚ. Να με συγχωρεί, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος. Πάρ τον κυμπόκο της Μπαγάμης. Η παρομή Μπαχάμες γίνεται τώρα. Εντάξει. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Έξυπνο. Λοιπόν. Όχι Κώστα. Λάθος οι τραμπουκισμοί στην Τούμπα. Τελείωσαν. Δεν θα ανοιχτεί άλλες μαγκές ο θρύλος. Σωστό γήπεδο παίζουμε. Μαγκές, γεια σας. Το ντέρμπι θα έρθει ένα ήσυχο χ για να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι. Ραπ, ήσουν παλιά στους ιερολογητές. Όχι, σε σύνδεσμο ομάδος δεν ήμουν ποτέ. Σε καμιά ομάδα. Δεν είχα καμιά ομάδα. Πήγαινα στη θύρα, στο Καριλάο πήγαινα. Και στην 3 έχω πάει και στα επίσημα και στην 4 έχω πάει και σε πάω κάρι στην 4 έχω πάει αλλά η 4 ήταν αργιανή. Έχω πάει σε πολλές θύρες. Στην 5 έχω περάσει πολύ και στα επίσημα του Ηρακλή. Διαγωνισμό λέει για να απολαύσει ένας ακροατής την εκπομπή live στο στούντιο θα κάνετε. Δεν κάνουμε. Απλά τους ιερολογείτε. Εσύ, ναι. Εσύ Χρήστο Χαραλαμπίδη, ναι. Γράψε ποια μέρα θέλεις ναι. Και κέρδισες να δεις την εκπομπή live στην στο ωραία. Στην Πατοκρατορία, στην Πατοκρατορία του Super 3. Τη δεκαετία αρχές, τέλη δεκαετία 80, όλη τη δεκαετία των 90 και μέχρι το 2010-12 που έπεσε το κάστρο του Σαουρίδη, φυσικά συμπαθούσα περισσότερο τους ιερολογίτες και τους θεωρούσα και αδικημένους και παραπεταμένους. Ήταν αδικία. Και τους έχουν χλεβάσει πολύ στον Άρη τους ιερολογίτες και τους τις έχουν διστήσει πολλές φορές και με στημένη αστυνομία που τους παίρναν τηλέφωνο η Super 3 της εποχής εκείνης και σταματούσαν το πούλμαν. Για να βρούνε κανένα χαράλα από τις φουκαράδες τους ιερολογίτες. Αυτά εμένα δεν μ' αρέσουν στη ζωή. Στη ζωή εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν. Και όταν έπαιζε ο Άρης με 45 βαθμούς Κελσίου, πήγαινε ο Σκόρτας και έβρεχε τους σουπεράδες της εποχής εκείνης με το λάστιχο και άλλοι είχαν λιμάξει στη δίψα. Αυτά δεν ήταν ωραία πράγματα. Λοιπόν. Εντάξει. Καλησπέρα παιδιά. Μπράβο. Είμαι ο Νίκος από Λιβαδιά. Πώς. Κι όμως σας ακούμε και από εδώ, μάλιστα ανελιπώς. Έλα. Γρηγόρη, πες στον Κωστή ότι Ευπατρίδης δεν είναι ο πατριώτης, ναι. Αλλά ο γόνος αριστοκρατικής οικογένειας. Το ίδιο λάθος κάνει και ο συμπαθέστατος κ. Μαλάτος, στον οποίο εύχομαι περαστικά. Ναι. Καλέ μου έχει φίλε... δίκιο. Καλέ μου φίλε Νίκο, όχι. Έχεις άδικο. Όχι, έχει δίκιο. Το F. Όχ. Το F. Μη. Θα μας δίνουν οι φιλόλογοι. Μη. Το F. Όχ. Σημαίνει καλός. Ναι. Πώς λέμε F. Αγωνίζεστε. Ναι. Δηλαδή να κάνεις ένα καλό αγώνα. Αν μας ακούει καμιά γυναίκα φιλόλογος. Ο Πατρίδης σημαίνει ένας καλός πατριώτης. Όχι, δεν είναι αυτό. Έχει δίκιο ο φίλος που το λέει αυτό. Είναι λάθος αυτό που λες το F Πατρίδης. Ωραία, εγώ στο αναλύω. Είναι να πάρει ο φιλόλογος. Είναι δύο λέξεις, είναι ναι. Το F και η πατρίδα. Ναι.
Και λέω ότι σημαίνει καλός πατριώτης. Όχι. Αν θέλει κάποιος άλλος θα το ακούσω. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Ναι. Αν μας ακούει κάποιος φιλόλογος στον δρόμο και έχει τρακάρει τώρα μαζί σου, γιατί εγώ ξέρω τι σημαίνει ευπατρίδης, έχει δίκιο αυτός εκεί από τη Λεβαδιά, να πάρει τηλέφωνο. Α, στην ελληνική είναι με το Πασόκ. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Με το Πασόκ τάμα της ελληνικά. Θωμάς από Βρέμη. Βρέμη. Ο Ουζουνίδης πρέπει να είναι ο μοναδικός ζωντανός οργανισμός στον πλανήτη Γη, γένους αρσενικού με το όνομα Μαρίνος. Προχώ. Εντάξει. Δεν έχω 100, αλλά θα χάσω 10.000 καστά αν την ακούσω ηχογραφημένη, γιατί εγώ έχω αυτό που λέω και θα την ποστάρω αν συνεχίζει να λες ότι δεν ισχύει. Μια θα χάσουμε τα λεφτά. Να τη βάλεις. Μη Γρηγόρη. Όχι, να τη βάλεις. Με συμβολογράφο, εδώ. Βάλεις στοίχημα. Να μπορείς. Τη βάλεις, φυσικά. Ναι. Να τη βάλεις. Έχεις 10 χιλιάρια. Ρε εσύ, με το Στέλιο κάναμε μαζί εκπομπή. Πλάκα. Δύο εκπομπές έκανα. Θα γίνεις ρόμπα πάλι. Δύο εκπομπές. Θα σε κάνει ρόμπα, ξεκούμποτη. Δεν μπορεί να με κάνει. Καλά. Για πράγματα που έζησα. Ναι. Και την άλλη φορά πριν 10 χρόνια ήρθε να σε δω με 10 χιλιάρια και σου λέει βγάλε κόκκινα 10 χιλιάρια. Πάλι διαστρεβλώνεις την αλήθεια. Στη μορόλ μας τύχει. Πάλι ό,τι φτιάχνει ιστορία. Ναι. Μου είχε κανένα όπλο με κανένα κουμπί. Βρε, καταλαβαίνεις τώρα. Γιατί άλλα θα λες. Άντε, μπράβο. Εντάξει. Μη βάζεις στοιχήματα με 10 χιλιάρια και άμα έρθει 25. Τα βάζω, ρε φίλε. Μη, γιατί 26 ο μηνός άμα έρθει δεν έχεις το ρεύμα να πληρώσεις. Χρήστο, ναι. Δεν θέλω ευχαριστώ. Θέλω να πεις ποια μέρα μπορείς. Λοιπόν. Τελειώσαμε με τον Ουζουνί. Ρε κόκκινε, τι θα γίνει. Ναι. Θα διαβάσει κανένα μήνυμά μου ή όχι. Και να πω ότι θέλω εσύ να πάει στο καλό. Εγώ στέλνω σοβαρά αθλητικά μηνύματα. Περίμενε. Κώστα, πώς θα σου φαίνεται όταν στα επόμενα παιχνίδια του ΟΠΑΟ κατέβει με την δεκάδα που είχε την Κυριακή, απλά αντί για Ελ Καντουρί να έπαιζε ένα έτοιμο Ενρίκη και αντί για Τσακόφ ένα επίση έτοιμο Ολιβέιρα. Ποιο ομαδάρα. Σύστημα 4-2-3. Ποιο ομαδάρα. Πώς δεν φαίνονταν επίσης αν στις του Βιερίνια έπαιζε ο Γιαννούλης. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε τελευταία φορά που έπαιξε ο Βιερίνια μέσα στο Καρεσκάκι. Ναι. Ειδικά με τον Ποντένσε. Ναι. Το λέει σαν αμυντική αδυναμία. Βέβαια, σαν αμυντική αδυναμία. Τον έκανε κουτό ο Ποντένσε τον Βιερίνια από εκεί. Τον έκανε κουτό. Απλά ο Ποντένσε δεν μπορούσε να σκοράρει. Ο Βιερίνια εκεί έκανε το χειρότερο του παιχνίδι στον ΠΑΟΚ. Εξετέθην. Τον έκανε ο Ποντένσε. Ευπατρίδης, αρχαία ελληνική, Ευπατρίδης. Α, με τόνο, ναι, σωστά. Εφ, συμπατήρ, συνείδης, ο γιος καλού ευγενούς πατέρα. Κατάλαβες κόκκινε. Άστα τα φιλολογικά, γιατί εγώ ήμουν αριστούχος. Άστα. Καλησπέρα από την ασπρόμαυρη Καλαμαριά. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε εκπομπή τώρα με τα μηνύματα που στέλνει εκεί πέρα. Κόλλησες εκεί με το Facebook. Για την ομάδα που έβρισε τη Μακεδονία. Να τη στείλεις. Ε? Όχι, να τη φέρεις. Άντε πάλι, κόλλησες. Κόλλησε πάλι. Την πρώτη κόλλησε. Εκπομπή που είπε κάτι κακό. Γιατί εγώ λέω δεν υπάρχει κάτι. Κόλλησε πάλι. Ναι. Γιατί δεν φέρεις τον Γρηγοριάδη εδώ να πει τι είπε φώναξε. Να τελειώνουμε. Και τι παίρνει και μαλώνεις με τον ακροατή να πούμε. Πάνε φώναξε τον. Πάνε. Σου δίνω το χρόνο ναι. Να πας να διαβάσεις. Έχεις διάλειμμα. Πάνε τώρα φώναξε τον. Τώρα. Ναι. Τώρα πάνε εδώ. Θα έρθει. Λοιπόν. Πάνε έχω λόγο. Γιατί το κεφάλι σου δεν παίρνει στροφή να πούμε. Ρε, πάνε, είσαι Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάνε φώναξε το γιατί είσαι κεφάλι. Για δεν ρωτάς τον Γρηγοριάδη. Φώναξε τι σου σύρε τότε ας πούμε. Φέρτονα. Τέλειες. Φέρτονα. Πας. Γιατί τα αφήνεις και ορίτε. Θα πάω στο διάλειμμα. Τώρα θα πάω. Να χωθώ δηλαδή. Τώρα. Ναι. Λοιπόν. Να πω ότι το Μετρόπολης 95,5 σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις ο ήρωας του γραφείου σου. Τι να γίνω. Ο ήρωας του γραφείου του δικού μου. Ναι. Έλα. Ο μάγκας της παρέας. Εγώ. Βεβαίως. Ναι. Όχι με λόγια, με πράξη. Εγώ. Ναι. Το Μετρόπολης 95,5 και οι Pizza Fan θέλουν να λάμψεις. Έρχονται στη δουλειά σου. Παντός τύπου επιχειρήσεις, γραφεία, περίπτερα, ταξί, λαϊκές κτλ. Πες τον κύριο Γρηγοριάδη να έρθει λίγο σωστά. Τι είναι, γραμματέα σου είναι και το διαδίκτυο. Είναι εύκολο, Στέφανε. Πες σε παρακαλώ, Στέφανε, μπορείς, σε παρακαλώ. Τι είσαι, και κερδάνε πίτσα εσένα και τους συναδέλφους σου. Μπες τώρα στο metrosport.gr, συμπλήρωσε τα εταιρικά και προσωπικά στοιχεία στην ειδική φόρμα. Μπες στην κλήρωση και κέρδισε από Δευτέρα έως Πέμπτη το μεσημεριανό γεύμα στο γραφείο ή σε όποιον χώρο εργάζεσαι για σένα και τους συναδέλφους σου. Τα ακούς? Πίτσα! Ναι. Ωραία. Και κάθε Παρασκευή το καλύτερο απ' όλα. Το Μετρόπολης 95,5 κερνάει πίτσα φάνε εσένα και την παρέα σου στο σπίτι για να απολαμβάνετε όλοι μαζί τους αγώνες απέναντι στην ομάδα τα Σαββατοκύριακα. Όπου και αν είσαι συντονίσου καθημερινά με την εκπομπή στη Σέντρα όπου στις 12:20 το μεσημέρι ο Γιώργος Μπούζος πραγματοποιεί την κλήρωση. Και σε καλεί στον αέρα για να σου ανακοινώσει ότι είσαι ο καλύτερος της παρέας και ο πιο τυχερός φυσικά. Έλα λοιπόν, μόλις το σηκώσεις, μπες στο Μετρόπολης 95,5. Όχι, 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 δεν χρειάζεται κάτι. Γιατί δεν κάτσει, όχι, δεν κάτσει. Ένα λίγο. Όχι, επειδή έχω πει ότι απαντάω σε όλα, αλλά δεν μπορώ να απαντάω σε μπουρδες. Ήρθαμε ποτέ σε σύγκρουση. Σε σύγκρουση. Είπες ποτέ κάτι κακό για μένα. Στο προηγούμενο μέσο που εργαζόμασταν παρέα,
Νομίζω του χάρισαν φιλικά. Όταν έφυγε. Όχι, τίποτα. Ποτέ. Ούτε πριν, ούτε στη διάρκεια, ούτε ποτέ. Κάναμε εκπομπές μαζί πάρα πολλές. Ούτε μετά υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω πώς προέκυψε. Εγώ ήμουνα στον δρόμο, τώρα μπήκα. Δεν ξέρω. Φίλος με προκαλεί, λέει: έχω κασέτες. Λέει: σε βάλω στοίχημα που σε έκραζε ο Γρηγοριάδης για τη συμπεριφορά σου και για αυτά και για το πώς συμπεριφερόσουν. Και λέω: 100.000 ευρώ λοβάζω σε. Ψέμα είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ψέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τ' άκουσες. Τι να ξέχασε. Είναι κύριος. Τι να ξέχασε. Είναι τσέντλεμαν. Κύριος είναι σίγουρα. Αλλά δεν μπορώ τα ψέματα. Απαντάω μόνο σε αλήθειες. Δεν μπορώ τα παραμύθια. Εντάξει. Παραμύθια και μπούρδες δεν μπορώ. Εντάξει. Αν είναι τσέντλεμαν ή όχι, το ξέρει όλος ο κόσμος. Εντάξει. Και αν έχεις να μαλώσεις με κάποιον, δεν είναι πρόβλημα το να μαλώσεις. Εφ πατήρ συν είδης ο γιος καλού ευγενούς γονιού. Εμένα με κοροϊδεύουν κυρέγγες. Ευχαριστώ πολύ, ρε 546. Ευπατρίδης άτομο που συνδυάζει την αριστοκρατική καταγωγή με την ευγένεια του χαρακτήρα και με την πνευματική καλλιέργεια ο Φέδων. Εγώ, παιδιά, γνωρίζω ότι είναι αυτός ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του. Εφόσον είμαι λάθος, καλά κάνετε και με διορθώνετε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς δεν ανοίγουμε εδώ πέρα τα Google και τα Moogle για να ψάχνουμε εκείνη την ώρα. Μιλάμε ειλικρινά, καθαρά και φυσικά δεν είμαστε αλάνθαστοι. Εντάξει, καλά κάνετε και τα στέλνετε τα μηνύματα. Άλλο γνώριζα εγώ, αυτό το ακούω και από εσάς. Εντάξει. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πρόκειται να παρεξηγηθώ με κάποιον ο οποίος. Εσύ φυσικά και να έρθεις, Θοδωρή. Εννοείται ότι θα έρθεις όποτε θέλεις. Μόνο και μόνο γιατί κράζεις. Γρηγόριο Χιμένεθ, τι είναι να γίνει ο Λεμονής ΣΑΕΚ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έκανε δουλειά. Αυτό έχει σημασία. Και άλλο ΑΕΚ, άλλο Ολυμπιακός για πολλούς και διαφορούς λόγους. Λοιπόν, φιλόπατρες είναι η λέξη που ψάχνεις. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ καθόλου. Γρηγόρη, πείτε στοίχημα προτάσεις. Έχουμε μορφωνιούς. Πατρίδες ρε άμπαλε. Αρχοντής τώρα εμένα μου έχει κάνει τα μούτρα από κοιμάτωρα. Είναι άτομο που συνδυάζει την αριστοκρατική καταγωγή με την ευγένεια του χαρακτήρα και με την πνευματική καλλιέργεια που στην αρχαία Αθήνα σήμαινε πολίτης που άνοικε στην ανώτερη από τις τρεις κοινωνικές τάξεις. Μάλιστα. Γρηγόρη, σωστός ήταν ο ακροατής για το Επατρίδης. Ποτιά είπα, οκ. Okay. Κόκκινε και ο Ραπ. Ο Όγκανσον και ο Λιβέιρα αύριο θα είναι βασικοί. Δεν ξέρω. Ρόμπα έγινε σκαράφλα από τον Γρηγοριάδη. Όχι ο Φαλάκρος. Όχι. Ο άλλος που βάζει και στοίχημα. Να σε πω, Κόκκινε, εμείς που είμαστε εκτός Ελλάδας σε Ιχέλες, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση να φάμε τις πίτσες ζεστές. Είσαι αλήτης, ρε φίλε. Είσαι αλήτης, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές είναι δικές σας, το 2310-390, για να μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή στο αυτοκίνητό σας. Κρατάτε την άδεια κυκλοφορία στο χέρι, τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν η αδερφή Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, στο 18133. Το 2310-93-90 είναι ελεύθερα και όταν λέω ελεύθερα, μόλις μία γραμμή εκεί. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54-3-40. Να πω ότι μαζί μας είναι η Εσκιάδη Παλωδήμος στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών. Δεύτερη ώρα τον ακροατή. Όπου μπορείτε να βρείτε. Ναι. Είτε Skoda, Skoda. Είτε Kia, είτε Hyundai. Και το Hyundai. Και να τα αποκτήσετε με εγγύηση κατώτερης τιμής. Ναι, αλλά τα περισσότερα εξ αυτών ναι. είναι ετοιμοπαράδοτα. Mm. Μπορείτε να κάνετε test drive. Test drive. Και φυσικά
να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας το 23 15 96 5 96, ή να πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, ναι, αλλά, Αθηνών. Ναι, αλλά εκείνο το Hyundai το 1.30 με τα 275 άλλο δεν μας το έφερε να το οδηγήσουμε. Είπαμε θα έρθει 20-21 θα έρθει. Α, θα με το δώσεις, θα το οδηγήσω κι εγώ. Θα έρθεις μαζί μου. Εσύ θα είσαι δίπλα. Εσύ, όχι, εσύ θα κάτσεις. Ο driver είναι ο Ραπτόπουλος. Driver. Τι driver. Εσύ τρακέρεις με το Seychent. Άστα. Τα τιμόνια τα άστα σε εμάς. Ραπτόπουλε, πείτε για την παράγκα της Liverpool. Τρία μέτρα offside goal. Ποιο είναι offside του Μανέ? Σε άλλο κόσμο. Η Αθήνα στέλνει χαιρετισμού στον κόκκινο. Εδώ με στέλνει χαιρετισμού. Ποιος φίλος είναι? Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο Art. Αβραμίδης. Να τον χαιρετήσει, είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός, βέβαια. Ηρακλήδης Αργυρίου με τον Ολυμπιακό. Είστε... Όχι, ρε φίλε, τα παρακολουθούσα τα παιδιά γιατί είναι καλή και, είχαν και την τρομερή εκπομπή στο στοίχημα. Την τρομερή εκπομπή στο στοίχημα, εδώ δεν τη βλέπει. Δεν έχω το χρόνο. Δεν έχει χρόνο, όχι, ούτε κανάλι έχει. Γιατί βλέπω στην Αθήνα μόνο. Λοιπόν. Και αφήνει τον Origina, σκοράρει. Η τελευταία φάση του αγώνα. Ωραία, για τη Λίβερπουλ λέει. Για την τελευταία φάση του αγώνα συμφωνώ. Είναι offside κατά φανές το οποίο το δίνει. Το goal της Liverpool το είδες. Κανονικό είναι. Δυο μέτρα offside. Άντε. Τι άντερε. Όπως, ρε σηκόκκινε. Στο είπα, εσύ τι θα το πάρει. Και κάτι φίλους του στοιχήματος που με κολλάνε και τα λοιπά. Εσύ τι θα το πάρει. Έχει τρομερό το εφορμάσμα η Liverpool. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν σου είπα ότι δεν βγαίνει μια χρονιά το pressing εκεί πέρα. Και στον Αλέφατο το είπα. Το 19 δεν βγαίνει. Η Liverpool, ναι, δεν παίζει καλά. Από τη μέρα. Γιατί. Επειδή, θα το εξηγήσω τώρα σε δύο λεπτά. Γιατί βιολογικά δεν βγαίνει. Επειδή βιολογικά δεν βγαίνει και επειδή η Liverpool δεν είναι Manchester City επιθετικά, τις γκολάρες που βάζει η Manchester City ούτε στον ύπνο του δεν τις βάζει η Liverpool. Ναι, ρε φίλε. Τι είναι, ρε φίλε. Θα φάνει. Οι συνδυασμοί, οι τακτικοί, οι ταχωσήματα μέσα στην περιοχή, πώς στέκονται ο φορ, πώς βγαίνουν οι χαφ, πώς κλείνουν μέσα. Πάντα κάνει αυτά η Liverpool. Η Liverpool είναι σε πιέζω ψηλά. Άλλο ήταν... Και σε ξαναπιέζω ψηλά. Ένα χρόνο βγαίνει αυτό το πράγμα. Ρε. Άλλο ήταν το πρόβλημα. Ποιο το πρόβλημα ήταν? Παίζει η Λίβερπουλ στο Λονδίνο με τη West Ham. Χθες. Ναι. Το είδα. Προηγείται η Λίβερπουλ. Ναι, με offside goal, δύο μέτρα. Λοιπόν, με κανονικό goal. Καλά λες εσύ. Λοιπόν, ναι. Αντιμετωπίζει μια ομάδα, ναι, η οποία δεν έκανε υποψία ευκαιρία στο Μολυνό με τη Wolves. Ναι. Δεν είχε τελική. Έχει δει τη Wolves άμυνα που κάνει. Την έχω δει. Είδες τη 3-5-2 παίζει Wolves. Βρε εκεί, γι' αυτό έχω μαδάρα πει. Η Wolves. Εγώ γιατί κυνηγάω τα μεγάλα ποσοστά. Είδες λοιπόν, συμφωνούμε. Ρωτάω. Ναι. Και λέω, κάτσε ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή. Είσαι η Λίβερπουλ, έχεις δέσει την άμυνά σου, ναι, και σου κάνει 7-8 τελικές, ναι, και επικίνδυνες, ναι. Κάτι κάνεις λάθος, ναι, ή ισχύει 100%, ή ισχύει 100% αυτό που λες. Και μπροστά, δεν έχει το μπρίο που είχε δεν η Λίβερπουλ. Δεν είναι μπρίο ρε, μέτρα είναι μπρίο, τι είναι, φαΐ είναι μπριάμ, ρε φίλε, μπρίο. Τους έβλεπες όταν έπαιρνε την μπάλα. Ο Μανέ, ο Φιρμίνιο. Πού την έπαιρναν την μπάλα, σε ποιο σημείο, σε ποιο τρίτο... Από το κέντρο και κάτω. Ναι. Κατευθείαν γινόταν ένας οργασμός κίνησης. Τώρα βλέπεις ότι λες και είναι κολλημένο το μυαλό. Μάλλον ξεμείναν από την άλλη. Ναι, γιατί αυτή η τριάδα, όταν κάνανε οι άλλοι pressing ψηλά με 4 χαφ, 3 χαφ, την πέραν την μπάλα 6 μέτρα έξω από την περιοχή και μπαίναν πιο εύκολα μέσα. Τώρα πρέπει ο Σαλάχ να κατέβει πιο πίσω. Ο Σαλάχ, σαν τους κομμουνιστές εκεί πέρα που ήταν στη Γιάρο εξαντλημένοι, άμα δεν έχει τις δυνάμεις που έχει. Θα μαθαίνεις μπάλα από τον Ραπτόπουλο. Και στον Αλέφατο τα είπα. Δεν μπορεί να βγει ρε Νίκο, εσύ ο ίδιος. Του το είπα, Νίκο. Μαθαίνεις μπάλα από τον Αλέφατο. Δεν το είπα αυτό. Δεν μπορεί να μάθει. Εγώ να μάθω μπάλα στον Αλέφατο 40 χρόνια προπονητή. Μα να βαλυροβοηθιόμαστε. Σε έχω ικανότητα, είπες. Μα δεν έχει την ποιότητα η Λίβερπουλ, ρε Λιβερπουλίστες. Δεν έχει την ποιότητα τη City όταν μείνει από δυνάμεις. Η Λίβερπουλ. Εγώ παρότι δεν χώνευα τη Λίβερπουλ για πολλά χρόνια. Ναι. Επειδή ήταν το μονοπόλιο της ΕΡΤ και τι η προπαγάνδα αυτό, η ολόκληρη. Τι ανακατεύσετε. Όλοι αυτοί, ναι, να λένε, ναι, Λίβερπουλ και Λίβερπουλ. Και στην Ιερέα τα βλέπουμε κάθε Σάββατο μεσημέρι. Λίβερπουλ, Λίβερπουλ. Αυτή η προπαγάνδα με το ΡΑΣ και τους υπόλοιπους, ναι, δεν την κούσανα καθόλου. Αλλά. Ο ΡΑΣ ίδιος ο Τσιτσάνης ήταν. Ναι. Αλλά, ναι, τώρα αυτό που γίνεται με τη Λίβερπουλ και με τον Κλοπ, μου επιτρέπεις να μου την κάνει συμπαθή. Σου επιτρέπω να μου κάνει συμπαθή τη City πιο πολύ, γιατί η City από τη μέση και πέρα είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Να μιλήσει ο κόσμος. Να μιλήσει ο κόσμος. Καλημέρα. Άρα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία. Κουκλά. Μου λέει πλατιπόρα με τι κάνετε. Επίτε, που είσαι Μαλαισία ή Σιγκαπούρη. Όχι, όχι, γυρίσαμε Ελλάδα. Πήρα να σας αποκαλύψω και ένα μυστικό. Ναι. 4-4-2. Ο Μάνταλος έξω αριστερά και ο Μπακασέτας έξω δεξιά, ρε, με δύο κόφτες. Διακόπτης η που κυρία. Θες να μην... και πολύ έμεινε στην ΑΕΚ. Διακόπτης μια κυρία. Συγγνώμη κυρία μου. Γρηγόρη αυτός έχει περίοδο να το κοιτάξεις. Εγώ έχω περίοδο 30 χρόνια ρε.
τώρα έχω περίοδο. Πήγαινε πάρει του Pampers, είναι στις μέρες του, να ξέρεις. Απλά μπορεί να μην θέλει Pampers και να πάρει του καναταμπών, αλλά τα μεγάλα, ξέρεις, γιατί τα μικρά δεν βλέπω να γίνει δουλίτσα. Γιατί πήγαινε έφτει ξάνθηση. Μην αργήσει και το αρέσει και θέλει συνέχεια μετά γι' αυτό. Να σας πω εγώ το μυστικό, βρε σατανάδες, που δεν το σκέφτηκε κανείς σας. Πώς πήρε ο Άρης δύο νίκες στις διαγωνιστικές και πριν στερνότανε, δεν σκέφτεστε εσείς καθόλου? Όχι. Πριν λείπαμε στην Κίνα, τώρα που γυρίσαμε και κουράρω εγώ τα παιδιά, βρήκανε τα πάνω τους. Δεν τους βλέπεις πως πετάνε μες στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι όντως βγάζουν άλλη ενέργεια, αν και για να είμαστε δίκαιοι, στο παιχνίδι με τον Μπας Γιάννα. Ο Πας Γιάννα κατέθεσε ψυχή, ήταν αρκετά απειλητικός. Ποιος? Ο Πας Γιάννα. Με τον Κλάους. Είδες την ευκαιρία που χάνει ο Μάνος. Εκεί πήγε να περάσει τον οδοφράκι. Με τον Κλάους, δεύτερο φόρ. Ο Κλάους έκανε μια καλή κεφαλιά, σύριζαου. Ο Κλάους, φίλε, άμα το δεις τους μίσης. Τους καλά, ας το κορίτσι να μιλήσει. Οι ρομβοειδείς του Κλάους είναι. Ας το κορίτσι να μιλήσει. Με θυμοθάνατο. Έλα, πουλά μου. Εγώ σας αποκάλυψα το μυστικό της επιτυχίας ότι γυρίσαμε από Κίνα. Και ξεκίνησα να κουράρω τα παιδιά και ξαναβρήκα τα πατήματά τους. Αλλά για να τους βοηθήσω να βρω τα πατήματά τους έπρεπε να μου βιάζουν λίγο τα πόδια τους. Αλλά τελικά βγάλαμε άκρη. Τώρα θέλω να πω στον Κώστα, όταν πηγαίνει σε ξενοδοχεία, δεν θα κοιτάζει τόσο το κρεβάτι. Θα κοιτάζει τι έχει το ταβάνι και ο τείχος απέναντι για να περνάει η ώρα. Ους μπορεί από εδώ. Δεν γίνεται μόνο με το στρώμα. Πρέπει να κοιτάζεις και τα άλλα, τα τριγύρω. Επίσης, Κωστή μου, άκου λίγο να σου πω. Λαϊκή πηγαίνεις. Σπάνια. Φοβάται. Μαναβική πας. Τι κάνεις? Δεν πάω, όχι. Έτσι ένα καροτάκι, ένα κουράκι, ένα κολοκυθάκι να κάνεις εξάσκηση στο σπίτι. Δεν το παίρνεις. Στο σπίτι. Στο σπίτι πάω, να... φίλε, για ύπνο, τόση δουλειά που έχω. Να κάνεις πρακτική εξάσκηση μόνος σου. Δεν πάω. Επόμενη. Επόμενο, συγγνώμη. Παρακαλώ. Δεν πάω. Χαλάσαμε. Καλησπέρα παιδιά, Γιάννης από Κιτρινόμαυρο τον Ντόρτμουντ. Ερώτηση τώρα. Μανιάνης αντί για Ζανακάκη και Φετβατζίδης αντί την Κοινή. Ναι. Πώς βλέπετε τον Άρη? Ολυμπιακό μπέτο βλέπω τον Άρη. Το Μανιάτη να τον πάρει ο Κούης με τον Παλί εκεί, τον Βένο, τον Πάλα, τον Σεμερτζίδη και τον Τσιφόπουλο να πάνε σε ένα γόνα παλεμάχων εκεί στον Νικολούδη να παίξουν. Ποιος Μανιάτης θα παίξει δεξί μπάκρε? Ποιος Μανιάτης θα παίξει δεξί μπάκρε στον Άρη? Ντρέπεστε λίγο, ρε. Δεν μπορεί να τα βγάλετε ένα παιδάκι από τις ακαδημίες του Άρη, ρε. Πήγατε και βγάλετε, πήρε το Μανιάτη, 100 χρονών, δεξί μπακ στον Άρη. Σαν δεν τρέπεστε λίγο να πούμε, το Μανιάτη. Ποιο Μανιάτη, ρε. Ρόμπα έγινες καράφλα από τον Γρηγοριάδη. Κόκκινε, τι πιθανότητα δίνεις για διπλό Ολυμπιακό στην Τούμπα? Ο Καράφλας λέει 0, είναι δυνατόν? Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει 0 πιθανότητες, ποτέ. Τι 0? Δεν μπορεί να λες ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία πιθανότητα να πάρει αποτέλεσμα στην Τούμπα. Τρελώσε, ρε. Χι το μάτι. Άλλο τι πιστεύεις. Και άλλο, τι, ποτέ μιλάς ποτέ. Γρηγόρη, αν είχε βάλει τον γκολ της Λίβερπουλ Ολυμπιακός, θα έλεγες είσαι αλήτης. Θα ακουγόταν μέχρι τον Παθαλιμάνι. Δύο μέτρα offside goal. Αλήθεια. Αλήθεια είναι. Απλά συμπαθώ τη Λίβερπουλ. Άμα συμπαθεί τη Λίβερπουλ, κόκκινε, άμα κάνετε κριτική με την Λίβερπουλ. Είπα ότι κόκκινε, δεν μπορώ να με την κοιμάνω. Όταν πιάνετε μικρόφωνο, να μην είστε αντιπαθείς ούτε συμπαθείς. Όχι, δεν θέλω. Όχι. Σου είπα, δεν γουστάρω καθόλου. Πάτε πεθάνετε εκεί στο μικρό κοσμό σας, στον οπαδικό, και αφήστε ήσυχους εμάς που αγαπάμε την μπάλα. Εγώ φίλε Southampton, απλά δεν γουστάρω το Πέρι. Δεν γουστάρω το Πέρι. Εσύ τι σύστημα ξέρεις, τι θέλει. Δεν γουστάρω το Πέρι City. Ευτυχώς που έφυγε ο Χιούς και θα σωθούμε. Επειδή έβαλε δύο μέτρα goal offside τώρα, έχει ξεμείνει τα πνευμόνια της Liverpool από το pressing, δεν μπορεί να έχει την passing game. Πιθανόν λες ταχύτητα και την ποιότητα. Είναι από τις λίγες φορές που μάλλον λες αλήθεια. Εκεί μάλλον δύο μήνες πριν το λέμε. Ποια Liverpool? Παρακαλώ. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Φώτης ψυχικό. Καλώς το. Χαιρετίζω τα μορφόβιβα της Τούμπας. Για σένα λέει Γρηγόρη. Γιατί σε πούμε. Λοιπόν. Ξέρεις πρωτού 30 χρόνια τι ωραία έμεινα σε ένα στενά εκεί στη Χιμάρας. Χιμάρα. Παπαναστασίου εκεί. Ναι. Παπαναστασίου. Εκεί στη ΔΕΗ κοντά. Και πηγαίναμε τα πόδια, βλέπαμε την Παοκάρα μας. Και τι ωραία χρόνια. Ναι. Δούλευα και στα Αλουμίνια Μακεδονίας τότε. Ναι. Τώρα εδώ είμαι στα μπαντάκια μέσα στις λάσπες αγρότες, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παιδιά θα χάσει την Κυριακή. Λες. Και από την ΑΕΚ θα χάσει. Και από την ΑΕΚ. Μπορεί. Και από τον ΠΑΟ και από την ΑΕΚ. Δεν παίρνει αποτέλεσμα με τίποτα ο Ολυμπιακός φέτος. Ναι. Είναι από πέρσι διαμορφωμένο το αποτέλεσμα. Από πέρσι.
από πέρσι. Ναι. Από πέρσι. Και οχημένος, συμφωνημένος ήταν από πέρσι ακόμα. Τώρα είναι αυτό σαν αφήνεις υπονοούμενο. Τι, αφήνω, τι κάνω, αυτό δεν κάνω. Υπονοούμενο δεν. Δηλαδή ήταν συμφωνημένο από πέρσι. Να πετάξει ο άλλος... Γρηγόρη τον Άσο, πώς τον έχει τον Άσο. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζεις. Πρέπει να πω να δω. Πώς το λες εσύ με το μυαλό σου. Να δω. Πώς θα το δίνει. Ναι, 1,70 το δίνει. Ποιο πουλάκι μου, ποιο μάτς. Ποιο πουλά. Με δουλεύεις ρε. Ποιο μάτς. Γιατί σου δουλεύω ρε κόκκινε τώρα. Γιατί κατευθείαν... Όχι, δεν το λέω για να... Προσουφλάς πράγματα να πούμε κυρίες σκέψεις. Μα μου φαίνεται υπερβολικό, είναι 70. Πάω Ολυμπιακός πώς το δες, ντέρμπι δεν είναι. Δεν υπάρχει ένα 70 απόδοση φίλε. 2,30 θα έχει τον ΠΑΟΚ. 2,30. Φυσικά. Αυτό που λέει ο Κορνίδης. 50-2,60 θα έχει τον Ολυμπιακό. Θα έχει τον ΠΑΟΚ ελαφρά. 1,70. Όχι. Θα παίξω 150 ευρώ. Στον Άσο. Καλέ μου άνθρωπο θα σου πω ένα πράγμα. Ναι, δεν με απασχολεί πόσα χρήματα περισσεύουν από το δικό σου το πορτοφόλι. Ναι, όχι, δεν περισσεύουν. Καλώς το λέω τώρα. Λοιπόν, πάω ο Ολυμπιακός. Περίμενε τώρα μισό λεπτό. Ναι. 2,30 ο Άσος, 3,50 το Χ, 3,05 το διπλό σε μια εταιρεία που βρήκα. Ναι, πόσα είναι λέει? 2,30 ο Άσος. Αυτό που είπα εγώ. 2,50 το Χ, 3,05 το διπλό. Χαμηλά το έχει το Χ. Ψηλά το έχει εννοείς. 3,50 είπες, όχι 2,50. 3,50. Συγγνώμη. 3,50. Συγγνώμη, λάθος έχω. Λοιπόν, ναι, ναι. Φίλε, μην προτρέχουμε για οτιδήποτε. Θα δούμε τι θα γίνει. Όχι, εγώ λέω τη γνώμη, εγώ λέω ότι θα παίξω. Απολύτως σεβαστό. Ναι. Έτσι. Μην το βλέπει, δηλαδή πρόσεχε. Δηλαδή, πρόσεχε. Το βλέπω εγώ, δεν υπολογίζω κόκκινες κάρτες, πέναντι και τέτοια. Πρόσεξε ένα παράδειγμα. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη το κομμάτι αγώνας. Και βλέπουμε το κομμάτι στοίχημα. Λοιπόν, ναι. Δίνει τον, τη Λαμία με τον Πανετολικό 2,45 στον Άσο. Λέω 2,45 με τρεις νίκες, με διαιτησία, έχει στοιχηματική αξία ο Άσος. Όταν το είδα 1,70, λέω δεν το ακουμπάμε. Όπως και το Όφι Ξάνθη. Το έδινε 2,20 με τη λογική, με τη λογική ότι θέλει να κερδίσει ο Όφι. Γιατί το ότι μπορεί δεν το έδειξε. Και το κατεβάσανε ένα 80. Δεν το παίζει ένα 80. Αυτό για να συνεννοηθούμε. Ναι. Ναι, μόνη απόδοση που έπεσε και δικαιώθηκε αλλά με το στανιό ήταν του Άρη. Από το 1.75 πήγε στο 1.55. Κύριε Συγγόρο, εγώ πάντα βλέπω... Εγώ δεν ακούω καμιά φορά το σμπού. Απλώς βλέπω... Πολύ ωραία το λέγουμε. Να είσαι καλά. Παίξε τον Άσο και άμα κερδίσεις φτύσε με. Χι το μάτι. Λοιπόν, νικητής για το μισθό της χρονιάς, ο οποίος έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει, είναι ο κύριος Δημήτρης Χαρισόπουλος. Πάντως, για να δεις ότι πόσο εύκολο είναι να κάνεις, είπαμε για τον ΠΑΟΚ, είπαμε για τον Ολυμπιακό, είπαμε για την ΑΕΚ, με το που είπα ότι το γκολ της Λίβερπουλ είναι κανονικό. Όταν σου λέω ότι ασχολούνται και το είδες και με τα μάτια σου, όταν ήρθες να δούμε μπάλα. Ήταν offside, ρε, γιατί εκτίθεσαι. Σ' αρέσει να εκτίθεσαι. Όχι. Τότε γιατί εκτίθεσαι. Γιατί δες πόσα μηνύματα έχει. Γιατί πληρώνεσαι από τα μηνύματα αυτά στο Facebook. Όχι, ρε. Και άμα δεν πληρώνεσαι τότε τι. Δες τι γίνεται. Εκτίθεσαι χωρίς λόγο. Είδες πόσο ο κόσμος παρακολουθεί. Πλέον ξέρω πω εδώ στο. Τι να παρακολουθήσει, ρε. Πλατανιάς, Λάρισα να παρακολουθήσει. Δεν διαφωνούμε. Τι να παρακολουθεί. Βλέπει. Ατρόμητο ξέρω εγώ. Το αποδεικνύω για άλλη μια φορά. Τι να δούμε. Στο αποδεικνύω για άλλη μια φορά. Δεν κάνω τον πονηρό. Στο δείχνω. Με το που είπα ότι είναι κανονικό, ορμήξαμε. Πάμε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Γεια σας, παλικάρι. Γίνεται. Καλά. Αφορμή για αυτό που είπες προηγουμένως, χαμηλώνω και το ράδιο μου γιατί είμαι λίγο μακριά. Ναι. Θεωρώ, χωρίς να θέλω να τα βάλω μαζί σου για αυτό που λες, ο καθένας πιστεύει ότι θέλει ή μάλλον πιστεύει αυτό που βλέπει. Ήταν offside το γκολ. Και εγώ Liverpool είμαι. Ναι ρε φίλε, offside ήταν, το ξέρω. Να ολοκληρώσω λίγο, με επιτρέψεις. Παρακαλώ. Ναι. Ωραία. Όχι, δεν λέω ότι, παιδί μου, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει, ο καθένας, όχι εσείς, άλλοι ακροατές. Αλλά επειδή το παρακολουθώ, Κωστή, το παρακολουθώ χρονιά το αγγλικό ποδόσφαιρο και την Λίβερπουλ, είμαι 52 ηλικία σας είμαι. Πέρσι τα έχω σημειωμένα 9 βαθμούς κλέψανε την Λίβερπουλ. Φέτος είναι το δεύτερο παιχνίδι το οποίο ευνοεί τη Λίβερπουλ. Αλλά από εκεί και πέρα εγώ θέλω να σταθώ ρε παιδιά κάπου αλλού γιατί βλέπετε πολύ, πολύ μπάλα. Πώς είναι δυνατόν να ξεμένεις από δεξί μπακ, να έχεις δύο μπαχοένες τραυματίζεται, τον άλλο να το δίνεις δανεικό, να περνάει όλη η μεταγραφική περίοδο, να μην κάνεις μία μεταγραφή εσόν. Ένα δανεικό παίχτη αμυντικό και φτάνεις σε ένα σημείο όπως και πέρσι να έχεις τραυματισμούς πριν το τελικό Champions League. Ο Τσάμπερλινγκ και μετά που τραυματίστηκε ο Σαλάχ και φέτος
έχει τραυματίσει όλη την άμυνά σου και υπόψη ότι στο πρώτο παιχνίδι με την Bayern ο Φάντα έχει πέσει και κίτρινη. Για πείτε μου ρε παιδιά, ποιος είναι λάθος εδώ τώρα. Νομίζω ότι έκανε λάθος ο Κλόπ εκεί. Έτσι ρε φίλε, εντάξει. Όλοι οι λάθη είμαστε ανθρώπους κάνουμε, αλλά ο καλός και άγιος ο Κλόπ παίζει ποδόσφαιρο καλό η Λίβερπουλ, αλλά πείτε μου ρε παιδιά, τι ευρωπαϊκό τίτλο έχει κερδίσει. Νομίζω ότι δεν έχει κερδίσει. Εντάξει, καλός προπονητής. Καμία αντίρρηση φίλε. Η τρίτη, βέβαια. Η τίτλη κάνουν τον προπονητή παλικάρι μου. Χωρίς τέτοιες αλλαγές, χωρίς να χαλάει την ομάδα, ημονικός, αλλά είναι καλός προπονητής. Κωστή, έχεις δίκιο. Ο τίτλος όμως κάνει τον προπονητή, φίλε. Εντάξει. Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ, γόρι μου. Ο Ράφα Μπενίτεθ, γιατί δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση. Γιατί κατέστρεψε όταν η Λίβερπουλ πετούσε τα εκατομμύρια, αν θυμάσαι, για να κάνει ομάδες. Πήρε Champions League. Και πώς το πήρε. Δεν έχει σημασία. Και έχασε και ένα στην Αθήνα. Έτσι. Ναι, ερώτηση. Ορίστε. Τον θεωρείς προπονητικά καλύτερο από τον Κλοπ. Καμία σχέση. Ναι. Καμία σχέση. Έχει πάρει Champions League όμως. Ναι, πρόσεχε τώρα. Βλέπεις πως αυτό που λες το ένα και τις αντίθετες. Δηλαδή, ό,τι επιχείρημα και να μου πεις, εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο Μπενίτεθ είναι καλύτερος προπονητής από τον Κλοπ. Γρηγόρη μου, και φέτος, αν ο Κλοπ πάρει πρωτάθλημα Αγγλίας, θα τον κάνουν ήρωα. Τον έχουν που τον έχουν. Θεός θα γίνει. Έτσι, πάρει, μαζί σου. Αυτά. Έγινε, παιδιά. Να σε καλά. Καλή εκπομπή. Καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας. Δεν το πάρει. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Τώρα και να καταλάβω, ρε παιδιά, γιατί είμαι και 20 λεπτά στην αναμονή. Γρηγόρη, ξέρεις ότι το γκολ της Liverpool είναι offside. Απλά μας είπες ότι δεν είναι offside για να κάνεις για να πάρει δύο μηνύματα που δεν θα πληρωθεί ποτέ. Όχι, ρε φίλε. Τόσο κοντόμυαλος είναι, φίλε. Βλέπω τη συμμετοχή του κόσμου σε κάποια πράγματα. Άλλο σε ρώτησα. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, το γκολ ήταν offside ή δεν ήταν. Φυσικά και είναι offside. Άρα και είπες, βγήκες και είπες ότι δεν ήταν offside. Ναι. Εδώ είπε δεν βρίσκεται η Ηρακλήδη στη Μακεδονία. Να ακούσω το φίλο του Θεού. Ή θέλει να πάρει τέλο πάντων αντίδραση του κόσμου, ή όπω εσπέστο. Σε χάλασε. Σε είχα σε κάποια εκτίμηση, ρε φιλέ. Πήρα να σε κράξω γιατί τον αφήνω. Καλά κάνει να ρωτήσω κάτι. Σε είχα σε μια εκτίμηση, αλλά αυτό που έκανε πέρα από αντιπολογικό είναι και αντιδημοσιογραφικό και δεν σε τιμάει καθόλου. Ο λόγο. Βρε άλλου τρόπου να δει αν ο κόσμο παρακολουθεί ευρωπαϊκό ποδοσφαιρό ή όχι. Πραγματικά. Ρε φίλε, δεν πλήρωσε κανείς για να το γράψει αυτό. Δεν είναι θέμα, ρε φίλε, τα λεφτά. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Αυτό που έκανες ήταν φάουλ μεγάλο. Οκ. Βρες άλλους τρόπους. Δεκτή η κριτική. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Α, ο κύριος Χαρισόπουλος Δημήτρης. Αμέσως. Αιτία, σε ενημερώνει άλλη από τη γραμματική. Γεια σου, Δημήτρη. Και εσύ βλέπεις το κινητό, ρε Χαϊβάνη. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πολύ καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια, είσαι ο νικητής. Για τη μεγάλη κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί 25 του Φλεβάρη. Πώς αισθάνεσαι? Ελπίζω να είναι τυχερό. Κερδίσαμε το Φλουρί φέτος, οπότε να κερδίσουμε και κάτι ακόμα. Κερδίσαμε. Είσαι προληπτικός. Εντάξει, όσο είναι ο καθένας μας. Δηλαδή λες το ότι κέρδισα το Φλουρί, είναι η χρονιά μου. Οπ, τώρα λες να... Αν δεν κάνει κανένα άθλημα, δεν είναι προπονητής κτλ. Γιατί είναι προληπτικός. Μπορεί να παίζει στοίχημα, μπορεί να παίζει τζόκερ, μπορεί οτιδήποτε. Είστε παίκτης του στοιχήματος, κύριε. Είμαστε, αλλά σε λογικά πλαίσια. Ο παδός, ποιας ομάδος? ΠΑΟΚ. Τι θα είναι, ρε. Αισιόδοξο για την Κυριακή. ΠΑΟΚ, για πέμπτη. Πάντα. Φυσικά. Ναι. Το Χ το θεωρείς αποτυχία? Δεν το θεωρώ αποτυχία. Έτσι πως είναι, το περισσότερο μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουν αυτοί παρά εμείς. Οπότε... Το ότι παίζουν αυτοί για δύο αποτελέσματα. Νομίζω ότι τον ΠΑΟΚ τον ευνοεί πολύ. Αρκεί να βάλει λίγο ταχύτητα στην κόντρα. Γιατί ο ΠΑΟΚ εδώ, να κάνουμε και λίγο μια παρατήρηση και να μας πει και ο φίλος μια και είναι και ΠΑΟΞης. Ενώ έχει γρήγορους ποδοσφαιριστές, την αντεπίθεση, εντάξει, λίγες φορές την έχει παίξει καλά. Δηλαδή ποτέ ο ΠΑΟΚ, ενώ έχει γρήγορη μεταφορά από την άμυνα στην επίθεση, οι πρώτες δύο πάσεις είναι καλές, δεν βγαίνει σε ευνηδιασμό, ενώ θεωρώ ότι είναι ανεκπαίδευτος σε αυτό το κομμάτι. Είναι, γιατί είναι οι δύο πιτσιρικάδες μπροστά που όσο να είναι κάποια στιγμή κομπλάρουν και πάνε να κάνουν το κάτι παραπάνω. Την πρώτη πάσα γρήγορη, δεύτερη Δημήτρη, πάσα γρήγορη, τα θερμά... προλαβαίνει γυρνά. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, ήθε να είσαι και ο νικητής της 25ης του Φλεβάρη. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν θα γράψω τι μου έχουν στείλει. Ναι. Δεν θα γράψω τι μου έχουν στείλει και πώς σε αποκαλούνε. Ναι. Το σύνθημα ήταν, υπόθηκε όντως μια φορά, ναι. Ο ΠΑΟΚ και η αστυνομία, με αφορμή ένα πρόσωπο και μου έχουν στείλει και φωτογραφίες, το οποίο εμφανίζεται να συλλαμβάνει κάποιον στο Καφταζόγλιο και να είναι στην προσωπική φρουρά του κυρίου Σαββίδη στο ΟΑΚΑ. Ναι.
Καμία σχέση με Μακεδονία. Αυτό δικαιώνει εμένα. Ο ΠΑΟΚ και η αστυνομία, όχι και η Μακεδονία. Εγώ Μακεδονία. Okay. Άρα είσαι βλάξ και θες οριλά. Εγώ είμαι βλάξ, ε. Και θες οριλά. Λοιπόν, να βγουν πόσοι ήταν στο γήπεδο και να μας πούνε, αλλά ακούς και το θέμα της Μακεδονίας. Να το, έχει γίνει και θέμα στο Facebook. Φυσικά ο κύριος Σαββίδης δεν θέλει τον Ηρακλή. Αυτό είναι και δικαίωμά του να θέλει ότι αυτό που λες. Αυτό με δικαιώνει εμένα που στέλνει ο φίλος. Και ας με βρει, δεν με πειράζει. Αλλά με δικαιώνει για το άλλο κομμάτι. Δεν υπάρχει. Με δικαιώνει, ρε. Όχι. Δεν με δικαιώνει. Γιατί δεν είπανε ο ΠΑΟΚ και η Μακεδονία. Για το Σαββίδη και το Δεν Ιρακλή. Το είπαν αυτό. Άλλο του λέω, άλλο. Λες ψέματα, είπε ψέματα. Ρε το αλκοόλ, ψέματα είπα, ψέματα. Ρε το αλκοόλ. Ψέματα λέω. Όπως ο άλλος. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι χοντρό. Α, δηλαδή. Δηλαδή, εγώ κάνω κάτι το οποίο έκρινα ότι είναι σωστό, ο φίλος με έκανε κριτική ή καλά έκανε. Εσύ λες κάτι το οποίο είναι ψευδές. Αυτό ψευδές. Είναι παραπληροφόρηση. Ο ΠΑΟΚ και η Μακεδονία. Δεν βρήσαν τη Μακεδονία. Τι βρήσαν, την αστυνομία. Την αστυνομία, ναι. Η οποία αστυνομία τι ήταν, του Σαββίδη είπε. Τι, πες το. Δείχνουν ένα πρόσωπο το οποίο συλλαμβάνει άτομο στο Καφταζόγλιο, ναι. Και είναι στη φρουρά του Σαββίδη. Αυτό είναι χοντρό. Αφού το έχουνε. Ακούω. Αυτό δικαιώνει εμένα, αυτό λέω. Δω και το άλλο που λες. Δικαιώνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν. Ρε, δεν βρήσαν αυτό πράγμα γιατί το πας αλλού που σου συμφέρει. Με δικαιώνει για ΠΑΟΚ Ηρακλή. Το άλλο το κομμάτι εντάξει. Το άλλο το κομμάτι. Πες ένα συγγνώμη. Γιατί όπως λέω δεν υπόθηκε πριν. Θα το μάθουμε, θα το μάθουμε. Θα δω όλο το μάτι και θα ακούσω τα συνθήματα. Τι να δεις ρε. Το ίδιο όπως ήμασταν. Άντε. Που να πάμε στο Καφταζόγλιο κόκκινε. Θα πάμε στο Καφταζόγλιο πρώτα εσένα θα κοπανίσουν παρά εμένα. Πάμε, πάμε για να. Γεια σας παιδιά, λέει και εγώ Λίβερπουλ είμαι και ευτυχώς ο Σαρά πέφτει έξω με τις. Ο Ραπ λέει πέφτει έξω με τις προβλέψεις του οπότε δεν ανησυχώ. Ναι. Μεγάλη εντύπωση όμως με έχει κάνει φέτος η Crystal Palace μια ομάδα που παίζει για να σωθεί. Που πραγματικά πιστεύω ότι καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να την κερδίσει. Παναγιώτης από Λιβαδιά. Πάμε στον κόσμο, περιλαμβάνουμε άλλο. Σχετικό ένα. Είναι αυτό. Εντάξει, προλαβαίνουμε άλλο. Για ένα λεπτό. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Ναι. Γελάει όλος ο κόσμος με τον Κλοπ. 90 λεπτά διαμαρτυρόταν στους επόπτες. Θα γίνει χειρότερος και από τον Μουρίνιο. Ναι, ναι, είδες το ζόρι που τον έφερε. Ναι. Ρε φίλε, όταν τον ευνοούν σε κάθε παιχνίδι. Ναι, καλά, είναι, ναι. Με πέναλτι. Ευνοείται ο Κλοπ σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι ο Σαλάχ έχει γίνει σαν το μάνταλο. Βουτάει συνέχεια για πέναλτι. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Είσαι οπαδός της City. Εννοείται. Σε δικαιολογώ. Και Γρηγόρη, είναι ο Μίλνερ είναι 3 μέτρα offside και όχι ο Μανέ. Ναι, ρε, το ξέρω. Προφανώς γι' αυτό μπερδεύτηκε. Όχι, δεν μπερδεύτηκε. Ρε εσύ, του έχω πει χίλιες φορές ότι ο κόσμος παρακολουθεί και το είδε με τα μάτια του. Πήγαμε σε ένα καφέ όπου δεν είχε τραπέζι. Έκανες μια εβδομάδα να κλείσει τραπέζι για να δούμε το City Liverpool. Ναι. Και το λέω, ο κόσμος επειδή έχει ξυπνήσει δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ για το ελληνικό πρωτάθλημα όσο για αυτά που γίνονται στην Ευρώπη και πόσο μάλλον στην Αγγλία. Οι νέοι. Εννοείται. Και ποιοι νέοι ρε. Εκεί μέσα ήμασταν όλοι 50ρηδες, 40ρηδες, 50ρηδες, όλοι. Ραπ δεν μου λες. Φίλε, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, σου ζητάω. Αν θες να περιμένεις, περιμένεις να βγεις. Γιατί... Α, περιμένω, έγινε. Να περιμένεις, διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα τελευταία 23 λεπτά. Παρέα με την Εσκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας με εγγύηση κατώτατης τιμής. Μόνο εκεί, μόνο για Kia, για Hyundai, για Skoda, σε έναν καταπληκτικό χώρο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, με περισσότερες λεπτομέρειες τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Το 2310-390 για είναι δικά σας, έχει γραμμές ελεύθερες. Πάμε. Τι ελεύθερες έχει, αφού ήταν γεμάτες πριν δύο λεπτά. Ε, ναι, πέσανε δύο. Πέσανε. Πέσανε δύο, ναι. Εντάξει. Τι να κάνω, δηλαδή, να πω ότι είναι όλες γεμάτες, τώρα έχει πέντε. Πέντε. Ό,τι είναι, αυτό λέω. Α. Παραμύθια θα λέμε. Εσύ. Επειδή είπα ότι ήταν κανονικό το γκολ του κλίματος και ολίξα με φάνη. Α, την αστυνομία βρίζανε, γιατί ο φρουρός ήταν το Σαββίδη. Μάλιστα. Ναι, ρε. Και έχει ανέβει και όλα, ορίστε. Δικαιώση Ραπτόπουλο. Δηλαδή μεγαλύτερη δικαιώση δεν υπάρχει. Άντε ρε παπατζή. Σας συλλαμβάνουν οι παοξίδες δηλαδή. Αυτό θέλει να πει. Κάτσε ρε. Δηλαδή τόσο πολύ σας κύριε. Πού να ανέβετε κατηγορία. Θα στείλω του Κοτούλα να πούμε τον. Μ' ακούς ρε. Μην με μπουρδε. Τον άλλο είναι επόπτη. Άντε να βάλε κόλλο να πούμε. Ορίστε. Το ίδιο πρόσωπο. Για να το δω. Άκου τους. Κάτσε πίσω. Τι κατάφερες να κάνεις. Τι πάτησα τώρα.
Μόνο εκεί το πετάς και κάτω. Κινητά είναι αυτά που παίρνεις, μωρέ. Να δω τη μάπα του. Ναι, σε με, ορίστε. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Αυτός και εκείνος. Μπαμ κάνετε, δεν χρειάζεται. Παραπάνω. Πώς τον τσουβαλιάσανε. Είναι ο ίδιος ή όχι. Ναι, φρουρός, γομάρι, το βλέπεις, πυγμάχος. Ψηλός, μιμεμέ, το βλέπω. Δικαίωμά του να είναι ό,τι θέλει, αλλά σου λέει ο άλλος κάτσε ρε φίλε. Ναι. Και εκεί και εδώ. Μας κυνηγάνε ή όχι μετά. Άρα εδώ τι θες να πεις, αυτό είναι κανονικός αστυνομικός. Δεν ξέρω τι είναι. Όχι, δεν είναι θέμα. Εγώ ξέρω ότι εκεί συλλαμβάνει άτομο. Ως τι το συλλαμβάνει, προφανώς ως αστυνομικός. Και άρα είναι επαγγελματίας αστυνομικός. Και φωνάζαν ο ΠΑΟΚ και η αστυνομία. Μάλιστα, τελείως. Εντάξει. Όχι η Μακεδονία δηλαδή. Πάλι τα ίδια. Αφού το βλέπεις. Βλέπω, αλλά μπορεί και η Μακεδονία. Μα τώρα ανέβηκε αυτό. Ρε, πάει τελείωσε, τι, πάμε στον κόσμο. Μάλιστα. Ναι. Ωραίστε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, κυρία μου. Εγώ είμαι. Καλησπέρα σας. Βάλτε Δευτέρα, πατήστε συμπλέκτη. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς, Τρίτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τι κάνετε. Καλά. Έλα ρε σφυράκια, έλα ρε, άντε. Μια ώρα. Ναι, δεν κατάλαβα, αφού μπήκε και ο άλλος μέσα και μιλούσε και ο άλλος. Εγώ που να ξέρω ποιος είναι. Να αυτός πούμε. Μιλάει και χωρίς λόγο. Άνευ λόγο. Ναι, ναι. Δεν μου λες. Δε, θέλω να πω κάτι για αυτά τα ορφανά της Ερασπόρ που ήταν παλιά και βγαίνανε στο ραδιόφωνο εδώ πέρα. Πού είναι, χαθήκανε, γιατί δεν βγαίνουν άλλο να πούνε τη γνώμη τους. Ποια είναι τα ορφανά. Τα ορφανά της Ερασπόρ, οι γάβροι. Ναι. Ναι, γιατί παλιά βγαίνανε εδώ πέρα και κελαϊδούσανε. Τώρα δεν μπορούμε φυσικά να πιάσουμε εμείς αθηναϊκά ραδιόφωνα, γιατί μετά τις δύο σας ακούμε δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν... Τώρα γιατί δεν βγαίνει κανένας να πει και που βγαίνουν εκεί πέρα σαν γαλιάνδρες και λένε Εγώ θα το θεωρήσω αποτυχία άμα δεν κερδίσουμε πάνω από 2-0 τον Ολυμπιακό. Πάψε. Μετά το περσινό φιάσκο. Ναι. Έτσι. Κοίτα, πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν του χεριού σου. Δηλαδή πέρσι ο Ολυμπιακός αν έμπαινε μέσα στην Τούμπα μπορεί να τρώγε και 4-0. Φέτος δεν είναι το ίδιο. Εγώ πιστεύω ότι και φέτος το ίδιο είναι. Και θα το δούμε στην Τούμπα την Κυριακή. Δεν νομίζω. Θες μια ξεκάθαρη. Πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν για 4. Πες. Ναι. Λοιπόν. Πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν άθλιος. Ναι. Φέτος είναι καινούργια ομάδα. Δεν θέλω. Τώρα άρχισε να παίζει, Γρηγόρη. Τώρα άρχισε να παίζει λίγο μπάλα. Θα μιλάμε σοβαρά ή θα λέμε τώρα ότι το γκολ του Λεωφορείου ήταν κανονικό. Άντε. Άμα θες, κάνουμε και πλάκα. Λοιπόν. Έχοντας. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι γνώμονας, δεν είναι η βάση για να συγκρίνεις δύο ομάδες, έχοντας εικόνα από το Καραϊσκάκι που δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Ναι, ήταν... Και σε έκανε 20 τελικές και δεν έκανες καμία. Και όμως έβαλες γκολ. Ναι, ναι. Εντάξει, εκεί τον αγώνα ήμουν τυχερός πολύ. Μισό λεπτό. Δεν είναι αδόκιμο να λέμε ότι τον έχω για πλάκα. Όχι, για πλάκα δεν τον έχω, αλλά δύο, δεν τον έχω. Άλλο, κοίταξε, άλλο ότι δεν θα είμαι ευχαριστημένο με κάτω από δύο γκολ. Το δέχομαι. Ναι. Είναι το ναι. Θέλω το παδού και καλά ξηγέσαι. Και άλλο τον έχω για πλάκα. Όχι. Και ποιο είναι το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού. Για 8 γκόλ σου κάτω. Πώς τον έχει για πλάκα. Τα 7-10. Για 8 γκόλ σου να βρει. Μισό λεπτό. Αν ήταν ο Δανός στο Καραϊσκάκι θα κέρδιδες. Τρία θα έτρωγες. Τρία θα έτρωγες. Να σου πω και το άλλο τώρα. Για εκείνο τον διπλανό, το Φαλακροκόρακα. Εμένα. Εχθές είπε Γρηγόρη. Για τον Κώστα, ότι συνέχεια κατηγορεί. Δεν κατηγορείς εσύ ρε εσύ Ραυτόπουλε. Εγώ. Ναι, που λες ότι είσαι καλός. Πού είσαι καλός ρε. Το Βιερίνια χαμηλοκόλλητο ανέβαζες, χαμηλοκόλλητο κατέβαζες. Πώς εκφράζεστε έξι κύριε. Μετά, εγώ εκφράζομαι έτσι. Να πω το όνομά μου άμα είναι και να με κάνετε μήνυση. Ναι, έτσι, τέτοια ώρα μια ωραία εσύ. Κυρία μπορεί να ακούει ραδιόφωνο χαμηλοκόλλητο. Τι έκφραση είναι αυτή. Ήταν κοντός. Γιατί ψήλωσε τώρα. Ρε κολοτούμπα. Ρε κομανέτσι. Εγώ. Όχι εγώ. Όχι εγώ να πούμε. Και όχι μόνο σε αυτό το θέμα. Να μην αρχίσω και λέω να πούμε και φάμε. Φτάνει, μην με κατατροπώνεις τώρα με πολλά θέματα. Ένα-ένα θα μου τα λες. Ναι, ναι, ένα-ένα θα σου τα λέω γιατί δεν μπορείς. Άμα λένε πολλά χάνεσαι. Σωστό το που λέει. Ο Βιερίνια όταν ήρθε στα 31. Εγώ δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιο επαγγελματισμό και πίστευα ότι θα κάνει αρπακτή. Αλλά ο άνθρωπος είναι αθλητής και επαγγελματίας. Μπορεί να πούμε τίποτα για τον Βιερίνια. Ο Μπερμπάτοφ ήταν τουρίστας. Α, στον Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ ήταν τουρίστας. Να σου πω κάτι όμως. Τελικά μας βγήκε τουρίστας. Είναι μια μικρή εξαίρεση. Όλοι αυτοί που γυρνάνε μετά τα 30 δεν είναι σαν τον Βιερίνια αθλητές.
Εγώ υποκλίνομαι στο Βιερίνια. Αλλά, αλλά το Ερυθράκι τώρα βράδυ από εδώ. Πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Τωροσίδη πήγε στον Ολυμπιακό. Δεν κάνει αυτό που κάνει ο Βιερίνια. Ο Μανιάτη τώρα στον Άρη. Ωραία, Μανιάτη θα παίξει μπάλα τώρα. Να τον πω ότι το παιχνίδι δεν είναι διαφορετικό. Όχι, ήταν εξαίρεση. Με εξέθεσε γιατί ήταν εξαίρεση. Και καλά μου έκανε και συγχαρητήρια. Του δίνω. Άλλο μπράβο. Κάποτε, κάποτε να λες και κάποια συγγνώμη. Καλά σε λέει ο κόκκινος. Όσο πλησιάζουμε προς το θάνατο, ναι, θα λέμε και πολλές συγγνώμη. Καλά. Εντάξει. Άντε, γεια. Άντε, να σε δούμε και από κοντά. Παρακαλώ. Αυτό δεν τον είναι. Εσύ ρε γρήγορα. Ωραία. Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Γρηγόρη. Γεια σου φίλε μου. Έφυγε το πουλί. Πέταξε το πουλί ο Ζουνίδης. Δεν μπορούσε άλλο. Δεν πρέπει να κατηγορούμε τον Ζουνίδη όμως, έτσι. Δεν είχε υλικό να δουλέψει ο άνθρωπος. Ως εκεί και κατηγορούμε άλλα πράγματα. Κατηγορώ τον Ζουνίδη, ενώ είχε ένα υλικό που θα έπρεπε να προστατεύσει και την ομάδα γενικότερα, αλλά και τους αθλητές, τους φούλαρε. Τους φούλαρε επί μακρόθεν. Και δημιουργήθηκε στην ομάδα και στους παίκτες προβλήματα. Τραυματισμοί, θλάσεις κτλ. Οπότε έχει μερίδιο. Άμα μου δώσεις εμένα ένα σαμπίν 20ετίας και μου πεις Ραπτόπουλε πάνε στην Αθήνα, θα πάω σε 6 ώρες, θα πάω σε 4. Ξέρεις που διαφωνώ με τον Κωστή. Κατάλαβες. Ξέρεις που διαφωνώ. Πού διαφωνείς, ακούσουμε. Να σου πω φίλε που διαφωνώ με τον Κωστή. Ορίστε. Ο Ουζουνίδης έλεγε, τον έβγαζε πέρσι ότι θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Τα είχα βάλει κάτω, τα είχα αξιολογήσει και το λέω δεν πρόκειται να φύγει από κανένα Παναθηναϊκό γιατί κοιτάει προς τα πάνω. Πού θα πάει, θέλει να πάει σε καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, προέκυψε η ευκαιρία του από την ΑΕΚ. Δεν ήταν ευκαιρία. Μόνο που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι ευκαιρία. Γιατί. Τι είπα εγώ ότι είναι. Ότι είναι λεμιτόμος. Είναι λάθος. Ισχύει ότι είναι λεμιτόμος. Αλλά δεν μπορούσε να γνωρίζει. Γιατί ο Κωστής έβαλε κάτω κάποια δεδομένα. Σου λέει για να φεύγει ο Χιμένεθ. Δεν έχει λεφτά για μεταγραφές. Τα μάθαμε από τον Θοδωρή τον Ραλή και τους ρεπόρτερς. Ναι ρε φίλε, και εγώ ρώτησα. Εγώ τα μάθα. Άλλο. Ο Ουζουνίδης το χρέος του για μένα το έκανε ως ένα σημείο. Δηλαδή έβαλε την ομάδα στο μήλο του Σάμπιος Λίνκ. Απλά δεν ευθύνεται αυτός για τις κόκκινες και για τη μη συμμετοχή των Λιβάγια και των υπολείπων στους ομίλους. Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Απλά όσον αφορά για τα λεφτά. Ο Μελισανίδης ήξερε πολύ καλά ότι η ομάδα δεν θα πάει να κυνηγήσει πρωτάθλημα φέτος. Που σημαίνει δεν θα βγει ούτε Ευρώπη φέτος. Και λέει... Μα δεν τον έδιωξε ο Μελισανίδης. Δεν θα βγει. Όχι, σου λέω γενικά... Δεν θέλω να ακούει υπερβολές. Ευρώπη θέλει να βγει. Εννοείται. Γρηγόρη, έτσι δεν μπορεί να βγει Ευρώπη. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Δηλαδή, ποιος θα περάσει την ΑΕΚ. Για να τελειώνουμε. Η ΑΕΚ σαν λογιστήριο είναι θετική από τον Ουζουνίδη. Η ΑΕΚ σαν μπάλα είναι μείον. Ναι. Και κάτι σαν άλλο λογιστήριο είναι συν. Και κάτι άλλο τον αγγίζει από την Καστοριά θέλω να πω. Με το Μένος που μιλούσε χθες. Μένος. Με το Μένος που μιλούσε χθες για την ΑΕΚ. Άδικος. Μαζί, όχι. Μαζί του σε κάποια πράγματα. Μισό, όχι, γιατί και... Μένος ρε φίλε. Ήτανε φορτισμένος. Άλλο είμαι φορτισμένος και μιλάω. Και άλλο έβγαλε Μένος. Γιατί έβγαλε Μένος. Έβγαλε Μένος στην κορή γιατί είναι πράγματα που τα ξέραμε όλοι μας. Σε ποιον έγαλε το Μένος, σε ποιον. Στους αεξίδες. Στην ΑΕΚ, στην ομάδα. Στην ΑΕΚ, όχι ρε φίλε. Αυτός είναι άρρωστος αεξής. Άρρωστος. Άρρωστος αεξής. Γρηγόρη, τι είναι άρρωστος αεξής, δεν ξέρω αν είναι άρρωστος αεξής, αλλά πάει να γίνει και συμπαθής προς τους συντοπίτες τους Καστοριανούς. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Κατάθεση, κατάθεση ψυχής έκανε. Γρηγόρη, εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν μου λες. Εγώ ξέρεις τι ομάδα υποστηρίζω. Ηρακλής. Ναι. Με έχεις ακούσει πολλές φορές να λέω ότι η διατησία εναντίον του ΠΑΟΚ ήταν σφαγιαστική. Όχι. Γιατί το είπα χθες, είχα κανένα όφελος. Για να με βρίζουν στην οπαδή μου. Μα ήταν, τι να κάνουμε. Ο διαιτή... Σφαγιαστική δεν είναι. Ο διαιτής ήταν τραγικός, ρε φίλε. Μήτε ξένος διαιτητής, για αυτόν τον λόγο. Και Έλληνας να ήταν και ξένος που ήταν, λέω τα ίδια. Βέβαια, αν ήταν Έλληνας θα ακούγε πιο πολλά. Ο Έλληνας τα ακούει πιο πολύ. Για μένα προσωπικά η κόκκινη του Ζαμπά δεν ήταν κόκκινη. Έφυγες. Όπως και ο Έλληνας ο παίκτης, όπως και ο Έλληνας ο προπονητής, έτσι και ο Έλληνας ο διαιτητής τα ακούει πιο πολύ. Αυτό είναι νόμος. Σε αυτό να και κάτι που συμφωνούμε. Παρακαλώ. Ορίστε. Έλα, Παναγιώτης. Καλώς και το παιδί. Είναι κόκκινε. Τι να γίνει. Έχει. Δεν κέρδισε η Λίβερπουλ και είναι ευτυχισμένος ο άλλος δίπλα. Γιατί, αγώ. Γιατί είναι αντι-Λίβερπουλ. Αγαλά, εντάξει. Δεν είμαι αντι Λίβερπουλ. Μ' αρέσει θεαματικά
Μπάλα η City. Πάμε λίγο τον αδερφό μας να ζητεί κάτι. Δώσε τον αδερφό σου. Κοκκινέ. Έλα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ό,τι αγαπάς. Πότε να δούμε τον ΠΑΟΚ στις αντεπιθέσεις, αφού συνέχεια είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ και παίζει συνέχεια επίθεση. Γιατί πότε... Το πρώτο μάτς που ήταν ο ΠΑΟΚ πίσω ήταν αυτό και ήταν με 10 παίχτες. Ναι, γιατί εγώ έχω πει πουθενά ότι πρέπει εγώ να παίζει αντεπιθέσεις. Το είπε, ο ΠΑΟΚ, το είπε ο Ραπτόπουλος. Ο Ραπτόπουλος το είπε. Υπάρχουν ομάδες για παράδειγμα. Που χάνουν την μπάλα ψηλά. Λέμε, παίζει ο ΠΑΟΚ με την Τρίπολη. Και χάνει η Τρίπολη την μπάλα ψηλά. Και φεύγει ο ΠΑΟΚ με βρίσκει κενό χώρο. Ενώ έχει γρήγορους παίκτες, οι αντεπιθέσεις που έχει βγάλει είναι το 1/10 της αξίας της ταχύτητας του ΠΑΟΚ. Άρα είναι ανεκπαίδευτη η ομάδα του ΠΑΟΚ να φεύγει στον χώρο. Και προκαλώ τους γυμναστές προπονητές του ΠΑΟΚ να μου αποδείξουν με βίντεο ότι έχω κάνει λάθος στην κριτική μου. Προκαλώ. Τους γυμναστές, τους προπονητές, τους εργοφυσιολόγους, ποιοι είναι αυτοί εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ, να μου πούνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ τι ταχύτητα έχουν στα πρώτα 30, 20, 40 μέτρα και να μου πούνε ότι όποια ομάδα έχουν γίνει τέτοιες φάσεις. Βγήκε αντίπαλος ψηλά και ο ΠΑΟΚ να βγάλει αντεπίθεση. Σύμφωνα με την αξία του ΠΑΟΚ σαν μονάδες και σαν ταχύτητα. Έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ ευνηδιασμούς. Έχει βγάλει πολλά κόρσια αντεπίθεση και πολλά. Συνήθως είναι λοιπόν, και επιτίθεται γι' αυτό. Ενώ έχει γρήγορη επαναφορά, μπορεί να έχει γρήγορη επαναφορά σαν αθλητές να γυρίσουν γρήγορα πίσω ή να βγουν γρήγορα μπροστά, δεν έχουν με την μπάλα στο πίσω μπρος την ταχύτητα που απαιτείται για μια ομάδα του Βεληνικούς, του ΠΑΟΚ κύριε. Άμα βρεθεί καμιά ομάδα και τον ζωρίσει λίγο και τον παίξει στα καρέ του. Με κατάλαβες τι θέλω να πω. Πρέπει από εκεί να φανεί. Θες λοιπόν έβγαλε καμιά αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ. Στο Καραϊσκάκι έβγαλε καμιά αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ. Έβγαλε. Στο Χαριλάου έβγαλε αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ. Αποτέλεσμα. Ναι. Και όταν θα χρειάστηκε κοιτούσε να κρατήσει πάλι το σκορ. Απλά είναι τα πράγματα. Ένα η καλύτερη φάση του ΠΑΟΚ, το πιο δουλεμένο κομμάτι του ΠΑΟΚ στην επίθεση είναι οι στημένες φάσεις. Γιατί έχουν ένα βοηθό προπονητή που ξέρει 28 κομπίνες. Ενώ ο Λουτσέσκου δεν ξέρει να την αλφαβήτα. Να σε καλά. Ενώ ο Λουτσέσκου δεν ξέρει την αλφαβήτα. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, με ακούτε. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κωστά. Ναι. Είπες πριν ότι εκτίθεται ο Γρηγόρης με τη Λίβερπουλ. Έτσι, ναι. Τι κάνω. Έτσι, δεν εκτίθεται. Απλά του λέω... Μου αρέσει να εκτίθεται με τέτοια θέματα. Α, με τέτοια θέματα, ναι. Ναι. Δεν μου ναι, αρέσει και... να εκτίθεται με τέτοια. Να αυτοεκτίθεται. Ναι, ναι Κώστα, αν εκτίθεται μια φορά ο Γρηγόρης με αυτό το θέμα, εσύ με τον Ερακλή και τη Μακεδονία, πόσες φορές εκτίθεσαι. Δηλαδή, εσείς βρίζετε την αστυνομία μόνο. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Είπε ψέματα ή δεν είπε. Συγγνώμη, τι ψέματα να πω. Εγώ έχω. Η πληροφόρησή μου είναι αυτή. Ψέματα να πω, να το κάνω. Άσε με λίγο να σου παρακαλώ. Ή το έβγαλε από την κοιλιά σου, ή αυτό που σου το είπε πρέπει να. Δεν μου το είπε ένα. Αυτή είναι η ιστορία. Εδώ πάνε και όλοι οριλάδε. Όλοι στον οριλά πρέπει να πάνε. Εσύ εκτίθεσαι και εκτίθεσαι ανεπανόρθωτα κιόλα. Γεια σα. Γεια σα. Δηλαδή δεν βρίσκα τη Μακεδονία. Βρίσκαν μόνο την αστυνομία. Εννοείται. Τέλειος. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Έλα. Αλλά συγγνώμη, αλλά αυτό τώρα να είναι ο αστυνομικός. Σου έδειξα τη φωτογραφία. Ναι, δεν αμφιβάλλω. Που συλλαμβάνει τον Ηρακλειδέα στη φρουρά του Σαββίδη. Αυτό είναι θεματάκι. Το οποίο δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι. Άλλο είναι το θέμα, είναι λάθος ώρα να το κάνουμε. Γιατί η ώρα που ξέρουμε αν αύριο θα ξημερωθούμε, φίλε. Άλλο αυτό. Βγαίνει, Δημήτρη, έχω 30 δευτερόλεπτα. Τι Δημήτρη. Τον Ούτσενα λέω. Ο Ούτσενα, ναι, ξέρω. Μπορώ. Ναι. Ξεκινάει ο Μπούζος και λέει 2.000 νομικοί για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον. Γι' αυτό λέει το ρεπορτάζ. 2.000 νομικοί. Περίμενε. Ναι. Εγώ είμαι με το σκεπτικό ότι ήταν αγίνητο συλλαλητήριο. Από τη στιγμή που δεν θα γίνει το συλλαλητήριο. Ναι. Το στέλνω ένα μήνυμα και το λέω 2.000 νομικού και για τη Μέρκελ. Και τι η Μέρκελ, μεγαλύτερη αξία από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Όχι. Νομίζεις. Το αναδεικνύω ρε φίλε. Ναι. Σαν σύγκριση. Και αεροπλάνο, ελικόπτερο από πάνω και τέτοια. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Έλα φίλε. Έλα. Λοιπόν. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και αν ζούσε θα ήταν 100 χρονών. Ναι. Μπράβο αυτό που λέει. Κάτι μεγάλος, άλλο θέλω να πω. Μεγάλος πολιτικός. Άλλη σύμπτωση.
1972-73. Μάλιστα. Λεσάνο. Λεσάνο. 19 παιχνίδια ήττητος και 3 ισοπαλίες. Ισοπαλίες, ναι. Και την, το επόμενο, το 20ο παιχνίδι πάει στο Καραϊσκάκη. Εκείνο ήταν σφαγή με το Μίχα. Η ντροπή του ποδοσφαίρου έγινε εκεί. Του Λοσάντα. Κλοπή, κλοπή του διπλού του ΠΑΟΚ έγινε εκεί. Ναι. Και εκεί εκλάπη τίτλος από τον ΠΑΟΚ. Εκεί ξέρω, την κάτι άλλο τώρα. Έτσι. Τώρα ο Λουτσέσκου έσπασε το ρεκόρ. 19 παιχνίδια ήττητος και 2 ισοπαλίες. Ναι. Ενώ είχε 3 ο Λεσάνο. Ναι. Και τώρα πάει την Κυριακή έρχεται ο Ολυμπιακός εδώ. Ναι. Να δούμε θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε. Αυτό μας Λουτσέσκου... Ρε φίλε, το πρόβλημα, να σου πω κάτι. Το πρόβλημα το έχει ο Ολυμπιακός, όχι ο ΠΑΟΚ. Όχι ρε παιδί μου, δεν, εγώ τη σύμπτωση σου λέω τώρα. Τι ομάδα το 1992-1993 ήταν η καλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Ήταν εκείνη η χρονιά. Κατάλαβες. Κατά ομολογία παλιών δημοσιογράφων, οπαδών, φιλάδρων, πατεράδων μας, παππούδων μας, εκείνη η χρονιά ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα ever. Και δεν πήρε πρωτάθλημα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Παρακαλώ. Το ένας λόγος ήταν η κλοπή στο Καραϊσκάκι. Ο άλλος δεν τον λέμε. Έλα φίλε. Γεια σου παιδιά. Καλώς. Φλαράκης ο Μπασκλάς είμαι. Γεια σου Μπασκλάς. Πού είσαι ρε θηρίο. Πού είσαι Μπασκλάς. Παιδιά, να συμπληρώσω το Νούτσενα, το φίλο μου. Ότι εκείνη τη, τότε με τον Σάνον είχαμε περίπου την ίδια βαθμολογία. Με βαθμολογία 3-2-1 είχε ο ΠΑΟΚ με 16 νίκες και 3 ισοπαλίες, είχε 54 βαθμούς. Ναι. 3-16-48 και 2-3-6, 54 βαθμούς. Μπασκλάς, ωραία, ωραία είναι. Ναι. Επειδή αυτό το θέμα το έχω ακούσει από πολλούς, όχι για το συγκεκριμένο γενικά. Από τη στιγμή που ένα πρωτάθλημα ξεκινάει με κάποιους όρους και δεν αλλάζουν οι όροι, νομίζω ότι είναι άδικο. Δεν είπε να... κάτι για το. Όχι, όχι, όχι. Δεν... Λέω ότι. Δεν είπα κάτι αρνητικό εγώ. Όχι, δεν λέω, κάτι, λέω, νομίζω ότι είναι άδικο να το κρίνουμε με... πώς θα ήταν αν ήταν με τρία. Βρέα τώρα, δεν είπε κάτι μα αρνητικό. Δεν αδίκησε κανέναν. Δεν είπε κάτι συνέχισε, άδικο. Για την ιστορία δεν... το λέει. Ότι η βαθμολογία ήταν έτσι. Ναι. Η βαθμολογία ήταν έτσι. Μετά έγινε 2-1-0 και τώρα 3-1-0. Ωραία. Φιλαράκια, ήθελα να πω κάτι άλλο. Εγώ κυρίως για άλλο λόγο βγήκα. Είχα καταναφερθεί πριν από κάποια τηλέφωνα, αν κατάλαβα καλά, όταν μιλούσα για τον Κλοπ και για τη Λίβερπουλ, κάνατε αναφορά και για τη Manchester City. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Η Manchester City εδώ και 43 χρόνια, από το 1975, 44 χρόνια, είναι ομάδα μου στην Αγγλία. Θέλω να σας πω κάτι για τη City. Η City, παιδιά, είναι κλασική περίπτωση ομάδος, κατά τη γνώμη μου τον έτσι, που προσπαθεί να γίνει μεγάλη. Δεν έχει γίνει ακόμα στο 100%, αλλά πιστεύω που την παρακολουθώ πολλά χρόνια, έχει φτάσει γύρω στο 75% στο να γίνει μεγάλη. Τι χρειάζεται κατά τη γνώμη μου, έτσι. Πάνω απ' όλα να πάρει και ένα Champions League. Όχι, όχι. Προσπαθεί να γίνει μεγάλη. Άμα είχε πάρει τη Champions League, θα έλεγα έγινε μεγάλη. Champions League με 75% δεν γίνεται. Πρέπει να φτάσει, κατά τη γνώμη μου, σχεδόν στο 100% της μεγάλης ομάδος. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, με διέκοψες, Γρηγόρη. Μην το διακόψεις, Γρηγόρη. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, παιδί μου, ότι για να γίνεις πραγματικά μεγάλη ομάδα, τι θέλει. Θέλει σταθερό προεδρείο, με χρήματα εννοείται, έτσι, όπως έχουμε τώρα τους Άραβες, της Etihad, και επιμονή και επιμονή. Δηλαδή, απέτυχες, συνεχίζω την επόμενη χρονιά. Ξανά μανά πάλι, την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, το δίδαγμα είναι ότι μια ομάδα δεν γίνεται τυχαία μεγάλη. Θέλει δηλαδή πολλά χρόνια για να γίνει μεγάλη. Πώς το λένε. Για παράδειγμα, για μένα η Paris Saint-Germain δεν είναι μεγάλη ομάδα. Paris Saint-Germain με 45 χρόνια ιστορίας δεν είσαι μεγάλη ομάδα με 45 χρόνια ιστορίας. Να σας πω και κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τη City, παιδιά, την ομάδα μου στην Αγγλία. Εγώ γίνω οπαδός της City στην Αγγλία, τότε ρε παιδί μου... Ποια ήταν η αφορμή, με πρόλαβες. Θα σας την πω. Τότε με πήρεζαν οι συνομιλικοί μου με Liverpool και με United. Ναι. Και με United κυρίως. Και με τη Leeds κατά τρίτο λόγο. Σωστά. Εγώ ας πούμε, δεν ενδιαφερόμουν και τόσο τότε για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Εγώ τον ΠΑΟΚ ενδιαφερόμουν. Για τον ΠΑΟΚ ενδιαφερόμουν. Άρα πού προέγεις. Και για τον Βασιλιακό. Θα σας πω τώρα. Με πρίξανε ας πούμε και ψάχτηκα τότε όταν ήμουν 11 χρόνων. Μου κάτσε κάτι τότε. Έδειχνε τότε η τηλεόραση. Εσύ Κωστή πρέπει να θυμάσαι. Πρέπει να σου είναι 8 χρόνους, 10 χρόνους κάπου εκεί. Θυμάσαι που έδειχνε φάσεις από αγγλικό ποδόσφαιρο. Τέλη δεκαετίας 70. Ναι, και μέσα έδειχνε.
Και εκεί λοιπόν, συζήτη. Μου κάτσε ρε παιδιά. Και την αγάπησες. Φύγε. Όχι, περίμενε να τελειώσω ρε. Ναι. Εκείνη τη χρονιά, το 1975, η City έδειξε την United στη Β' Εθνική ρε. Με τέρμα του Dennis Lowe, πρώην παίχτη της City. Και έτσι σου μείνε. Ναι ρε, με πήρετε ρε εσείς. Και το 1976 ποια πήρε το κύπελλο στην Αγγλία. Πάλι η City. Η τεράστια Southampton, αδιάβαστο. Α, όχι, η City πήρε λίγα, συγγνώμη, με γκολ του... Η τεράστια, απαγορεύεται, σε έπιασα. Γεια σου, γεια σου, μας κλάσου. Η City έχει 20 τίτλους στην Αγγλία, συνολικά. Έχει και ευρωπαϊκό τίτλο, κυπελούχων έχει. Το ξέρω, να είσαι καλά. Το 1971 με την κόρη Τζάμπλζετ. Να είσαι καλά να προλάβουμε κι άλλον έναν. Ε, το σκύλο. Ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Τσατίστηκε τώρα που το βρήκες. Έλα. Όχι, ρε, λίγα φλήτα. Ναι. Εγώ είμαι. Τελευταίος, σε φίλε, ναι. Καλησπέρα από το Ερυθρόλευκο Μόναχο, τι κάνετε. Καλώς, τελευταίος. Υποφέρει το Μόναχο. Λοιπόν, θα μ' ακούσετε ένα λεπτάκι όμως, έτσι. Ναι. Καλά, ο προηγούμενος ήταν Παοκτσής. Ναι. Και έλεγε μία ώρα η City δεν είναι μεγάλη ομάδα γιατί δεν πήρε τίτλο. Γιατί δεν το ρώτησα αν ο Πάοκ είναι μεγάλη ομάδα. Ο Μπάσκλας. Γιατί δεν το ρώτησα αν ο Πάοκ ήταν μεγάλη ομάδα. Αφήνεις, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ακροατή. Είναι και φίλος. Ο οποίος διαβάζει πάρα πολύ, είναι ένα εξαιρετικό παλικάρι. Και αν τυχόν κάνουμε κάποιο, δηλαδή τώρα. Το καλαμπούρι που τους πείραζα για το offside, το πιέσε. Αν έκανα κανένα λάθος και έλεγα ότι έπαιζε ρε παιδί μου ο Γκρόμπελαρ στην Λίντς και όχι στην Λίβερπουλ, θα με έπαιρνε εκτός αέρα και θα μου έλεγε εσύ ρε έκανες τέτοιο λάθος. Θα μου έλεγε όλοι. Και πρόσεξε. Και δεν μπαίνει στο Google για να τα κάνει αυτά. Τα έχει είναι. Ένας μικρός. Άστο ρε φιλιαρίζει. Να σου πω γιατί δεν θα προλάβω. Λοιπόν, εγώ πήρα να σας ταχώσω σήμερα, δεν πήγα να κάνω χιούμορ. Τόσα χρόνια για τον Ολυμπιακό λέγατε, το γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός προηγήθηκε από ανάποδο πλάγιο. Αλήθεια λες. Ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια έκλεβε τα πρωταθλήματα από ανάποδα πλάγια που μπαίνανε γκολ. Αλήθεια λες. Φέτος στο ΠΑΟΚ έχουμε δεύτερη συνεχόμενη αλλίωση αποτελέσματος με χέρι που δεν έδεσε γιατί θα έλυγε 2-1 και λέτε άδικες οι κάρτες ρε παιδιά. Είσαι άδικος. Σφάχτηκε ο ΠΑΟΚ χθες που έπρεπε. Είσαι άδικος. Έγινε αλλίωση αποτελέσματος μέσα σε ένα μήνα. Κάτσε να σου πω. Πρώτον, είσαι άδικος για δύο λόγους. Ναι. Πρώτον, αναφερθήκαμε στο χέρι του Σακόφ. Mm-hmm. Όπως επίσης. Είπες για τις κάρτες, δεν ήταν οι δύο κάρτες του Ζαμπά. Δεν ήταν, όχι. Δεν ήτανε. Όχι. Έλα ρε Γρηγόρη. Πώς ήτανε ρε φίλε. Όπως και δεν υπάρχει. Πώς ήτανε. Όπως και δεν υπάρχει δεύτερη κίνδυνο στο Σακόφ γιατί όλα τα χέρια και όλα τα πέναλτι δεν είναι κάρτα. Στάσου να ακούσουμε. Αυτό είναι σωστό. Ο Ζαμπάμ τι κάνει. Ο Ζαμπάμ πες μου το δίνει μπάτσο ο Λιβάγια. Και ο Λιβάγια δεν τρώει ούτε παρατήρηση. Και δίνει κίτρινο στο Ζαμπά. Τι έκανε ο Ζαμπά για να φάει. Ειδικά η δεύτερη είναι ο ορισμός της κίτρινης κάρτας. Ρε τη δεύτερη να σου πω κάρτα. Στην πρώτη φάση. Τι κάνει για να φάει κίτρινη. Που δεν έδωσε και αυτός μπουνιά στον Λιβάγια. Γιατί στέκεστε όμως την κίτρινη κάρτα εκεί. Μα δεν απαντάς. Υπεκφεύγεις. Δεν είναι μόνο η κάρτα. Υπεκφεύγεις. Είναι τα φάουλ. Είναι και ο τρόπος. Είναι και πολλά φάουλ που δεν δώσανε κάρτα από την άλλη. Εδώ πάει και δίνει. Ο αρχηγός κάθε ομάδος έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Πάνω να διαμαρτυρηθεί ο Βιερίνια που γενικά. Δεν βρίζει, δεν μιλάει άσχημα και τον βγάζει κάρτα. Σοβαρά ναι. Μιλάμε τώρα. Γιατί του κάνει παρατήρηση να φύγει και δεν φεύγει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σου λέω το εξής. Μέσα σε ένα δύο πέναλτι. Αυτά θέλω να μου πεις, αν τα έκανε ο Ολυμπιακός τι θα ακούγαμε. Εδώ άλλος πέρσι μπήκε με το όπλο μέσα και λέγατε το ξέχασε. Φανταστείτε να έμπαινε ο Μαρινάκης με το όπλο μέσα στο γήπεδο, τι θα ακούγαμε. Δύο χρόνια, πέντε, δέκα, είκοσι. Κάνεις ένα έγκλημα εδώ. Τον σκίσαμε. Εντάξει. Εσείς ναι, εγώ λέω και αυτό. Όλος ο σταθμός, όχι. Εγώ θα πω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι τον σκίσανε. Ναι. Ολυμπιακός, εγώ αυτό θα πω μόνο και θα σας αφήσω. Ολυμπιακός για να έχει στην Ελλάδα 5 εκατομμύρια οπαδούς και 5 εκατομμύρια αντιολυμπιακούς, το έκανε με μια αυτοκρατορία 40 ετών. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να το μισεί όλη η Ελλάδα σε ένα χρόνο μέσα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μεγαλύτερο το στόμα από τις πράξεις. Άρα είναι πιο επιτυχημένος από σένα, αυτό λες. Όχι, γιατί το τρίτο πρωτάθλημα Ολυμπιακός το πήρε το 1933. Γεια, η Μαρίνα Μπίκου θα μας δώσει σκαμπίλια. Θέλει να πει ειδήσεις και ποιος θέλει θα μας κάνει και ο Καναλάκης, ο οποίος θέλει να ακολουθήσει με την εκπομπή. Τρίτο ημίχρονο μαζί με τον Κώστα Γιαλαμά και την κυρία Τάνια Δήμου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτο αθώνουμε τον Κώστα Λέτε με το κουμπαράκι του το πρωί. Και το ντουέτο αύριο εδώ στις 2. Να είστε καλά.